Εδώ είμαστε, All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4 και θα είναι λίγο διαφορετική σήμερα η εκπομπή, τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της, καθώς έχω και Σταμάτη Μουρελή δίπλα μου. Σταμάτη, γίνεται? Καλησπέρα Ξανδέ, καλησπέρα στους ακροατές. Καλά. Θα έχουμε μπασκετική συζήτηση. Κουβέντα. Σε λίγο, και θα νομίζω ότι θα είναι ο πλέον αρμόδιος. Τώρα θα τον καλέσει η Μαριλής. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με αυτόν, δηλαδή. Ο πλέον αρμόδιος να μιλήσουμε για τον Άρη και τον μπάσκετ. Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα θα έχουμε επιτέλους και αυτή την πολυπόθητη συνέντευξη τύπου από τον κύριο Γουλιέλμο, νομίζω ότι ο ιδανικότερος για να συζητήσουμε για το τι περιμένουμε από την ομάδα φέτος δεν είναι άλλος από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Οπότε σε λίγη ώρα θα τον έχουμε μαζί μας εδώ στην εκπομπή του All About Harris στον Λίμπερο 107,4, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τον Άρη που ξεκίνησε να χτίζει εδώ και λίγες μέρες ο coach Αγγέλου. Παίκτης ο οποίος απασχολεί τον Άρη, για να κάνω την παρέντεσή μου την ποδοσφαιρική, εντός ολίγου θα ενημερωθείτε και για αυτό και για όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε τον coach, ωραία. Αλλά να ξεκινήσουμε, να πάμε, να καλησπερίσουμε τον coach Αγγέλου. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα, πώς είστε? Είστε καλά, καταρχήν, ζεσταίνεστε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Δόξα τω Θεώ, σε καλή κατάσταση. Το πλεονέκτημα του μπάσκετ είναι ότι είναι σε κλειστό, έχει air condition, όταν υπάρχει βέβαια αυτό. Στην Ελλάδα το έχουμε καταφέρει να παίζουμε μπάσκετ και με κλειστά τα air condition μερικές φορές, αλλά αυτά φτιάχνονται. Είναι και αυτό μια παράμετρος. Έτσι. Έχετε ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες την προετοιμασία. Έτσι να πω κάτι προσωπικό. Ομολογώ ότι δεν περίμενα ο Άρης να είναι σε αυτό το χρονικό σημείο πλήρης, ή τουλάχιστον σε ένα, δεν ξέρω αν περιμένουμε και κάτι ακόμα, θα μας το πείτε εσείς σε λίγο, πλήρης, έτοιμος και με μια ομάδα με προσδοκίες για την επόμενη σεζόν. Ναι, ισχύει αυτό, αν και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν αντιδρούσε πάρα πολύ γρήγορα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κινήθηκε, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή κολυσιεργία δεν θα του επέτρεπε να συμπληρώσει το ρόστερ του, και ξέρουμε τις ειδικές παραμέτρους που υπήρχαν. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να κινηθούμε συντεταγμένα και γρήγορα και έτσι με εργατικότητα, ώστε να και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Coach, όταν είπες το ναι στον κύριο Γουλιέλμο για τη συνέχεια της συνεργασίας, φαντάζομαι ότι είχατε συζητήσει για όλα αυτά, για αυτό το πλάνο, είχες τις διαβεβαιώσεις ότι η ομάδα θα κινηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο όσον αφορά το budget και θα πάει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να στελεχώσει το roster. Πολλοί λένε ότι το ναι του Αγγέλου ήταν η σιγουριά για τον Αριανό ότι η ομάδα τουλάχιστον θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που έγινε μέχρι στιγμής. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς σαφώς υπήρχε συζήτηση από τον κύριο Γουλιέλμο, υπήρχε μια κατεύθυνση που έπρεπε να κινηθεί η ομάδα, αλλά να σας πω ότι εκτός από τα της οικογένειας του Άρη που υπάρχει και καλό είναι να υπάρχει έτσι μια κριτική άποψη, mm-hmm. το μεγαλύτερος αγώνας δόθηκε έξω από τον Άρη. Δηλαδή το πρόβλημα υπήρχε στο να πιστούν παίχτες, εκπρόσωποι παίχτων, να συγκροτηθεί μια ομάδα ώστε να μπορεί να πείσει τους αθλητές να έρθουν. Άρα λοιπόν έγινε μια ιεράρχηση αυτής της δουλειάς και στραφήκαμε στο να πείσουμε ότι αυτή η προσπάθεια όντως αξίζει το σεβασμό των ανθρώπων που απευθυνθήκαμε, και εφόσον είδαμε ότι υπάρχει λίγο φως σε αυτό το τούνελ, μετά ξεκινήσαμε σιγά σιγά και στα ενδότερα του Άρη να περνάμε αυτή την εικόνα. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω και η συνεισφορά του κυρίου Γουλιέλμου με τους συνεργάτες του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο στάδιο που όλο αυτό το σύνολο θα πρέπει να αποκτήσει ένα προφίλ και μια ταυτότητα έτσι αγωνιστική, ώστε να είναι ελκυστική πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό της ομάδας, στον κόσμο της, και μετά να έχει και μια ανταγωνιστικότητα στα πρωταθλήματα που θα συμμετέχει. Κούς, τι ήταν αυτό που είπες στους παίχτες για να τους πεις? Γιατί ο Άρης, παρά τα προβλήματα, παρά την όχι και τόσο καλή μαρτυρία έξω, δεν, λόγω της προηγούμενης κατάστασης,
κατάφερε να πάρει τον κορυφαίο rebounder του περσινού πρωταθλήματος, τον Μαγκή, τον κορυφαίο μπλοκέρ, έτσι, τον τρίτο rebounder επίσης τον Νταλό, τον Γκάιζερ, τον κορυφαίο μπλοκέρ, δηλαδή κατάφερε να πάρει Αμερικανούς που ήταν ψηλά στις στατιστικές κατηγορίες, είχαν καλό πρωτάθλημα. Ναι, και εκεί υπήρχε συνδυασμένη προσπάθεια. Καταρχάς νομίζω ήταν κλειδί η προσπάθεια που έκανε ο κ. Γουλιέλμος η ομάδα να συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι παίχτες και όλοι οι παίχτες έχουν προσωπικούς στόχους. Έτσι, το πρώτο πράγμα ήταν λοιπόν ότι από 28 παιχνίδια, από 20 maximum, αν συμμετέχει σε μια ομάδα play-offs, 26 του πρωταθλήματος, 1-2 του κυπέλου, ξέρω εγώ, και 1-2 maximum το play-offs, μπορείς να πας στα 40-45 παιχνίδια και να είσαι σε μια μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν το πρόγραμμα που αναλύσαμε, που είχε να κάνει, που έχει σχέση με τις συνθήκες που μπορεί ένας παίκτης να αναπτυχθεί. Αναλύσαμε το πρόγραμμα μέσα και έξω από το γήπεδο, του τρόπου της προπόνησης, και εισακούστηκε αυτό σε μεγάλος μέρος και νομίζω αυτή ήταν η αιτία που ήρθαν οι παίκτες. Ήσασταν και λίγο επιθετικοί σε κάποιες περιπτώσεις και δεν βγαίνει πάντα το ρίσκο σε αυτή την περίπτωση. Είδαμε ότι στον Άρη σε 2-3 περιπτώσεις, τώρα μην λέω ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε ποιες, λειτουργήσε αυτό. Ότι ο σύλλογος, παρά τα οικονομικά του προβλήματα, τα μπαν, ενδεχομένως και το γεγονός, όχι ενδεχομένως, σίγουρα το γεγονός ότι στην πιάτσα των ατζέντε τον έλεγαν: παιδιά, προσοχή, ο Άρης έχει προβλήματα, έχει ζητήματα, έχει θέματα. Παρ' όλα αυτά, πήγε στην επίθεση η ομάδα. Αυτό, ξέρετε, αρέσει πολλές φορές στον κόσμο, αλλά δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν αλήθεια. Δηλαδή, κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, η αγορά, και όταν μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες, μάλλον για επαγγελματικές σχέσεις, στις συζητήσεις που γίνονται ο καθένας προσπαθεί να δει τα όρια του άλλου. Εμάς η δική μας γλώσσα ήταν γλώσσα αλήθειας. Και νομίζω ότι η ομάδα, πώς το λένε, τσεκαρίστηκε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πάντα λέει, ας πρόξουμε λίγο παραπάνω, αλλά εμείς επειδή λειτουργούσαμε κάτω από πίεση χρόνου και στόχου, δεν είχαμε περιθώρια να διαπραγματευτούμε και να μπούμε σε ψευτοσυνεργασίες ή ψευτοδιλήμματα ή ψευτοσυζητήσεις. Οπότε είχαμε μια στρατηγική στο δικό μας πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε σε τρεις φάσεις να στελεχώσουμε το ρόστερ και όλη αυτή η κατάσταση που πέρασε προς τα έξω ότι ήταν επιθετική, δεν ήταν επιθετική. Ήταν μια επίδειξη ειλικρίνειας και ενός ήθους που ήθελε και ο κ. Γουλιέλμος και θέλει να περάσει στη προσπάθεια αυτή που ξεκινάει ο Άρης. Coach, μία από τις υποθέσεις που ήταν βασική στον μεταγραφικό σχεδιασμό ήταν η υπόθεση Μποχωρίδη. Τι ακριβώς έγινε, αν μπορείς να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου, γιατί ο Άρης ήταν να βγάλει μια ανακοίνωση που ευχαριστούσε τον Μποχωρίδη, τελικά όλα αλλάξαν και μετά από τρεις μέρες, αν την κάνω λάθος, 2-3 μέρες, ο παίκτης συμφώνησε με την ομάδα. Τι έγινε ακριβώς αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, καταρχάς, για μας που χειριστήκαμε αυτή την υπόθεση, αυτή η υπόθεση είχε δύο ξεχωριστές κατηγορίες που τελικά εμείς ακολουθήσαμε την ηθική πηξίδα αυτής της κατεύθυνσης. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μποχωρίδης είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα και είχε και δηλαδή την επαγγελματική, σε παρένθεση, οικονομική κατεύθυνση και τη συναισθηματική και επαγγελματική κατεύθυνση. Απ' την αρχή, νομίζω, όταν συζητήσαμε, του εξηγήσαμε τα όρια της ομάδος, τα οικονομικά και το στόχο της ομάδος, τον αγωνιστικό. Από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, ότι ο Μποχωρίδης εκπροσωπείται από μία πλευρά και από έναν ατζέντη που είναι από τους πιο πετυχημένους στο χώρο. Ο ατζέντης του διάλεξε ένα συγκεκριμένο τρόπο εκπροσώπησης που είχε σχέση με το χρόνο και με την πρόκληση στο να διεκδικήσει ώστε να νούν περισσότερες απολαβές για την πλευρά του παίχτη. Στις συγκεκριμένες συζητήσεις νομίζω ότι και η πλευρά του Άρη
αλλά και ο ίδιος ο Μποχωρίδης ήταν ρυθμιστές. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δείχνει ότι η στάση του παίχτη ήταν 100% αριανή. Δηλαδή, εγώ είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι με έπεισε και εμένα, που είμαι πιο δύσπιστος για τους δύσπιστους, ότι αυτός είναι πιο Άρης από όλους μας. Όσον αφορά την καινούργια ομάδα, coach, αναφέρθηκες μια στην ταυτότητα της ομάδας. Ποια θα είναι αυτή η ταυτότητα, τι περιμένει ο κόσμος, τι έχεις στο μυαλό σου? Γιατί έχεις κάνει μια ομάδα με Αμερικανούς που κατά η λογική τους είναι προς την άμυνα. Δεν είναι δηλαδή οι Αμερικάνοι που θα βάλουν 30 και 35 πόντους. Είναι πιο αμυντικογενείς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, παίχτες. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρητό σε αυτή τη δουλειά που πολύ πετυχημένοι και θρύλοι της προπονητικής έχουν πει, ότι όταν δουλεύεις στον μπάσκετ με στόχο, κάθε βράδυ και κάθε μέρα σου έρχεται να πας στο νοσοκομείο, δηλαδή από τρέλα. Βρισκόμαστε στο στάδιο της σύνθεσης των μπασκετικών λογικών και των σχολών που έρχεται ο κάθε παίχτης, και εμείς έχουμε πάρα πολλές παραμέτρους. Καταρχάς έχουμε τη σωματική παράμετρο, έχουμε την πνευματική παράμετρο, έχουμε την παράμετρο τη χημική, δηλαδή των συνεργασιών, και έχουμε και την παράμετρο του ανταγωνισμού, έτσι. Και επίσης έχουμε και ένα δεδομένο. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου έχουμε 11 παιχνίδια. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι 11 παιχνίδια έχει μια ομάδα της Ευρωλίγκας σε ένα μήνα με back-to-back παιχνίδια, ο Άρης καλείται στον πρώτο μήνα στην ουσία της διαδρομής του να κάνει 11 παιχνίδια με μια εντελώς καινούργια ομάδα. Που αυτά έχει μέσα τρεις στόχους. Έχει την Ευρώπη, έχει το κύπελο και έχει και το πρωτάθλημα. Είναι ένας συντελεστής που έχει την πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να περιμένουμε να συνθέσουμε αυτά τα κομμάτια και όλες αυτές τις παραμέτρους, να δούμε, θα έχουμε τραυματισμούς, θα έχουμε προσαρμογές, θα έχουμε δυσκολίες, μπορούμε να αντιδράσουμε κάτω από πίεση αυτού του σύντομου χρονικού διαστήματος. Υπάρχει αισιοδοξία. Νομίζουμε ότι, εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος της ομάδας είναι ένα ισχυρό διαιγευτικό ψυχολογικό, έτσι, φάρμακο και εκτόνωσης για αυτόν, αλλά και αναπτέρωσης ομάδας, και αισιοδοξούμε. Όσον αφορά την Ευρώπη, coach, επειδή μπαίνουμε στην τελική, αν θέλεις, ευθεία, δηλαδή με ένας μήνας για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του Άρης, σε τι βαθμό πιστεύεις ετοιμότητας θα είναι στα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, με την Τυφλίδα? Κοιτάξτε, καταρχάς για την Τυφλίδα κάθε φορά οι πληροφορίες αλλάζουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, υπήρχαν δύο παίχτες καλοί που είχαμε κάποιες πληροφορίες, λένε ότι έφυγαν. Δεν ξέρω, οι πληροφορίες, αυτό που ασχολούνται οι συνεργάτες μας και το τμήμα scouting, δεν είχα, προχθές είχα μια πληροφορία, δεν έχω κάτι νεότερο. Δεν έχουμε εικόνα από την Τυφλίδα. Ναι. Στην Τυφλίδα αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ασχοληθεί είναι η οργάνωση του ταξιδιού, που στο να πάμε είναι καλή, στο να γυρίσουμε είναι δύσκολη, για να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι. Έχουμε ασχοληθεί και οργανωτικά με το δεύτερο παιχνίδι, αν πρώτα ο Θεός περάσουμε. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε τη χρονιά, βήμα-βήμα. Περάσαμε ένα στάδιο της προετοιμασίας που ήταν περισσότερο διαγνωστικό και προσαρμοστικό. Θα πάμε τώρα στην Καστοριά να ζήσουμε όλοι μαζί ένα οχταήμερο και να δώσουμε δύο φιλικά παιχνίδια, και από τις εικόνες που θα έχουμε από αυτά τα δύο στάδια της προετοιμασίας, νομίζω θα περάσουμε στο τελικό στάδιο, ερχόμενοι στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε άλλα τρία φιλικά με την Καρσίγιαγα, νομίζω στις 6 του μηνός, ναι, με την ΙΜΠΕΜΠΕ στις 12, και στα Τρίκαλα θα πάμε να παίξουμε τον Κολοσσό στις 15, για να ετοιμαστούμε για αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται με τη Δυναμό και με την Ίσνη. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το finish για να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Coach, γιατί όλοι λένε ότι ο Αγγέλου έχει τρέλα με τον μπάσκετ?
για τον ίδιο λόγο που λένε για εσάς ότι έχετε τρέλα με το που αγαπάτε και στο μπάσκετ το δικό σας μετερίζει. Όλοι οι άνθρωποι... Ναι, έχετε και ένα παρατσούκλιο όμως, το ξέρετε τώρα, έτσι, γιατί να το ελαφρύνω και λίγο. Ναι. Εσάς ακολουθεί και ναι. Ενώ η έννοια της λέξης τρέλας έχει και θετική, έχει και αρνητική πάντα. Απόχρωση, ναι. Ανάλογα που το κατευθύνεις και που θες να το πας. Ναι. Σε εσάς αυτό, σε εμάς όλους έχει περάσει με τη θετική έννοια. Δηλαδή, προσέξτε τον, έχει μια τρέλα με τον μπάσκετ ιδιαίτερη αυτός ο συγκεκριμένος και εξού και το παρατσούκλι. Και το έλεγα και στο Στάμ και στους συναδέλφους εδώ, έλεγα, δεν γίνεται, θα τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο πράγμα. Και βέβαια, κάποιο πολύ καλά κάνετε. Κοιτάξτε, νομίζω ο νονός αυτής της φράσης είναι ο Γιώργης ο Μπουσβάρος. Τώρα για να σας αποτρελάνω τελείως, ναι. Ο Γεωργίος Αποσβάρος, ο προπονητής μου δηλαδή πριν από 27 χρόνια, όταν ναι. Πήγαμε με Σούμποντιτς στην Αμερική, ναι. Με Γεωργή Μπουσβάρο. Άρα, ναι. Άμα σας λείπει κανένα σουτέρ, coach, να ξέρεις, 41 είμαστε. Ναι, σωστό. Εντάξει, κοιτάξτε, όταν ασχολείσαι δημόσια και δουλεύεις σε ένα τέτοιο μεγάλο σύλλογο, νομίζω, υπάρχουν τέτοιες εκφραστικές υπερβολές, ναι. Και την αποδέχομαι. Τώρα, αν υπάρχει τρέλα, σίγουρα το μπάσκετ κινείται από τον Αδύρ στο Ζενίθ, δεν έχει σοπαλία. Mm-hmm. Οπότε από μόνο του το άθλημα ψάχνει βαλβίδες ρύθμισης της τρέλας. Αυτές τις ψάχνω κι εγώ. Κινούμε στα άκρα, κινιόμουν στα άκρα. Θεωρώ ότι χρόνο με το χρόνο είμαι πιο έμπειρος. Αν και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερα μαθαίνεις σε αυτή τη δουλειά. Η περσινή ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Αγγέλου ήταν μια τρέλα για τα δικά του δεδομένα. Όχι, ήταν τιμή και πρόκληση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όσο πιο ελκυστικές, όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, δηλαδή... Οι συνθήκες είναι όπως είναι στη ζωή για τον καθένα μας, έτσι. Δηλαδή, στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Έτσι υπήρχαν δυσκολίες και στην ομάδα. Νομίζω μεγαλύτερη τρέλα είχε η ανάλυση της ομάδας από τον κύριο Γουλιέλμο και των συνεργατών του παρά από μένα. Σε μένα τη θεώρησα τιμή και πρόκληση. Να ρωτήσω κάτι αναφορικά με έναν παίχτη που τον έχει ο Άρης πλέον στο ρόστερ του και είναι ένας καλός παίχτης. Ο οποίος αν ερχόταν από τον Προμηθέα στον Άρη. Θα λέγαμε όλοι ότι πήρε έναν καλό παίχτη, τον Lucky Jones. Ο Αγγέλου όταν έπαιρνε τον Lucky Jones, τον έπαιρνε μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι και αυτά που μπορεί να προσφέρει ο αθλητής ή γιατί ήθελε να παίξει και με το μυαλό, με το επικοινωνιακό, με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το επικοινωνιακό και το μυαλό. Όταν είσαι σε μια ειδική κατάσταση, αυτό που σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι την ίντριγκα, σκέφτεσαι πώς μπορείς να προστατεύσεις τη δική σου οικογένεια. Και έχεις κάποια δεδομένα και αυτό που αγωνίζεσαι να κάνεις είναι να δεις τα δικά σου επιχειρήματα πόσο μπορούν να είναι κοντά στα θέλω του παίχτη. Mm-hmm. Η περίπτωση του Λάκη στον Προμηθέα ή η περίπτωση της παρουσίας του Λάκη στον ΠΑΟΚ είναι τελείως διαφορετική από αυτά που είπαμε εμείς για να έρθει στον Άρη. Νομίζω ότι η πλευρά του παίχτη, ο εκπρόσωπός του, η οικογένειά του, η γυναίκα του, αλλά και το πρώτο ραντεβού που είχε κάνει, νομίζω, όταν τελείωσε τα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος, έγινε μια ανάλυση από το Σάββατο Γκαμπερίδη στο πώς βλέπουμε εμείς την εξέλιξή του σαν καριέρα και ήταν καθοριστική. Και η συζήτηση που έκανε και η διοίκηση με την πλευρά του παίκτη ήταν καθοριστική. Δηλαδή εμείς νομίζω 11 ή 12 Ιουνίου υπήρχαν δύο ραντεβού τετράωρα με βίντεο, ανάλυση και επιχειρήματα και είπαμε ότι κοίταξε, αν αποφασίσεις να δεις τη δικιά μας την περίπτωση, εμείς σκεφτόμαστε έτσι την εξέλιξή σου μέσα από εμάς. Εντάξει, ξεκινήσαμε με μηδενικές πιθανότητες, συνεχίσαμε με μηδενικές. Προχωρήσαμε με πολύ λίγες, ξαναπήγαμε στο μηδενικές και μετά κάποια στιγμή είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω θετικό για μας, το ότι έχουμε αυτό το παίκτη στη διάθεσή μας. Και η προσωπική σχέση που έχεις μαζί του όμως, coach, σίγουρα έπαιξε το ρόλο, έτσι, δηλαδή
Ο Λάγκη Τζόνς είναι ένας παίκτης ο οποίος πάντα μιλάει με τα καλύτερα λόγια σένα, σε σέβεται, σε νομίζω, αγαπάει, έτσι. κοιτάξτε, μας μιλάει και με πολύ καλά λόγια την περσινή του συνεργασία. Ναι. Ο Λάκη είναι ένας παίκτης που είναι από τον Ρόμπερτ Μωρίς, ήταν αρχηγός σε αυτήν την ομάδα. Έχει ξεπεράσει διάφορα στάδια χαρακτήρα στη ζωή του. Είναι πολύ κοινωνικός, είναι πολεμιστής. Και ένας πολεμιστής, όταν έχει τέτοιο χαρακτήρα, ξέρει και σέβεται. Νομίζω σέβεται και την περσινή του διαδρομή, σέβεται και τη σχέση μας. Επέλεξε με την οικογένειά του τη δικιά μας πρόταση και αυτό μας κάνει χαρούμενος. Coach, μέσα από την κουβέντα μας, εγώ τη χαίρομαι γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το να πεις σε έναν αθλητή δεν είναι μόνο δώσε 50, δώσε 60, δώσε 70, ο άλλος έδωσε 80, να δώσω εγώ 90. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη τεράστια διαδικασία για να πας να πείσεις σε έναν αθλητή. Οκ, okay, και το χρήμα παίζει τον ρόλο. Φυσικά μπορεί κάποιος να κοιτάξει μόνο αυτό. Αλλά χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία και σε μια ομάδα δεν είναι μόνο το καλάθι ή το γκολ ή οτιδήποτε άλλο ανάλογα με το τι μπάλα κρατά μια αν έχουμε και μπάλα. Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με το άλλο πράγμα ότι προχθές δύο-τρεις στείλανε μηνυματάκια κάτω από το λαμπαρτάρι, σχολιάζανε ότι υπήρχε ένας ψυχολόγος στο παλέ. Η ΚΑΕΛΕ ανακοίνωσε το ιατρικό staff. Τι μας νοιάζει το ιατρικό staff να βάζουν τρίποντα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το χρήμα ή το τρίποντο. Ή το... Είναι ένα κομμάτι η ομάδα, ο σύλλογος, η λειτουργία, όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά χαίρομαι όταν πηγαίνετε προς αυτή την κατεύθυνση άνθρωποι του αθλητισμού. Καταρχάς πρέπει να πηγαίνουμε όλοι σαν άνθρωποι σε αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, σωστά. Δηλαδή ο καθένας μας στη ζωή του, στη δουλειά του. Εγώ νομίζω ότι ο σύγχρονος δολοφόνος της ζωής είναι το στρες. Και το ενδογενές στρες, δηλαδή και αυτό που εμείς μας πιέζει και δεν εκφράζεται, και το εξωγενές στρες. Δηλαδή φανταζόμαστε πάμε μια χαρά στη δουλειά μας και ξαφνικά γίνονται τα πάντα ανατρέπονται από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή ζούμε αυτή τη στιγμή, εγώ λέω, σε μια κοινωνία Βαβέλ, έτσι δεν είναι. Οπότε παλιά όταν μεγαλώσαμε, δεν ξέρω κι εσείς κι εγώ, η αγκαλιά της γιαγιάς, της μαμάς, το ζεστό ψωμί, το ένα πιάτο φαγητό, ένα τηλέφωνο ενός φίλου, ένας καφές με ένα φίλο, αυτό μας γαλήνευε, έτσι δεν είναι. Έτσι. Τώρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους με μια συνέργεια και με ένα σεβασμό. Εγώ πάντα λέω στους παίχτες ότι δεν μπορείς να ζητάς κάτι αν δεν δίνεις κάτι. Και για μας είναι πραγματικά τύχη η ομάδα της διοίκησης που έχουμε, που στον Άρη αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι με μια οργάνωση που έχει φτιάξει ο κύριος Γουλιέλμος, είναι ο κύριος Κάλεν, είναι γιατροί, είναι ανώνυμοι φίλοι από πίσω που μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, μας ενθαρρύνουν, μας βοηθάνε, μας δίνουν ιδέες, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλουν να αντιμετωπίσουν τους παίχτες σαν συνεργάτες. Και νομίζω αυτό πέρασε. Δηλαδή ήρθαν, βρήκαν τα σπίτια τους, είναι ανοιχτοί σε προβλήματα. Δηλαδή τώρα προηγουμένως μιλάγαμε πάλι με 2-3 ανθρώπους και μου είπαν: Βαγγέλη, φεύγετε αύριο, ό,τι θέλεις, πάρε μας, τι θέλουν τα παιδιά, πώς είναι αυτός, πώς είναι εκείνο. Δηλαδή δημιουργείται ένα οικογενειακό κλίμα που σίγουρα όταν είσαι στον Άρη που λειτουργείς κάτω από πίεση θα έχεις και την κριτική, αλλά αυτό δείχνει στον παίχτη, δίνει μια ασπίδα να μπορεί να βγάλει αυτό που πραγματικά έχει σε σύντομο χρόνο που το χρειαζόμαστε. Θα πάμε σε άλλη κίνηση, coach, ή τελείωσε ο Όχι, δεν Άρης. Θα πάμε σε άλλη κίνηση. Άρα δεν ρωτάω για Χαραλαμπόπουλο. Εκτός αν θέλετε να μας πείτε τι έγινε με Χαραλαμπόπουλο ή αν έγινε κάτι με ό,τι Χαραλαμπόπουλο. Ό,τι θέλετε μπορώ να σας πω. Ωραία. Κοιτάξτε, πριν πάρουμε τον... Καταρχάς να ξέρετε ότι αυτό που είπαμε εμείς φέτος είναι να λέμε αυτό που έχει γίνει, έτσι, αλήθεια. Καταρχάς ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Που αυτό που θέλει ένας πολύ καλός παίχτης, θέλει ένα περιβάλλον. Ναι. Ανήκε στον Παναθηναϊκό και έψαχνε ένα περιβάλλον να στήριξεις, έτσι δεν είναι. Εμείς πριν κλείσουμε αυτή τη θέση απευθυνθήκαμε στην πλευρά Χαραλαμπόπουλου και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα δίβλιο επικοινωνίας με τον ίδιο. Δεν ήταν ακόμα έτοιμος, νομίζω, ο ίδιος, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση να πεμπλακείς από ένα συμβόλαιο που έχεις κάνει. Ήθελε το χρόνο του. Εμείς δεν είχαμε χρόνο, όπως σας είπα, και προχωρήσαμε γρήγορα να καλύψουμε αυτή τη θέση όπως μπορούσαμε. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς μια ομάδα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το ταλέντο αυτού του αθλητή.
Δυστυχώς όμως δεν είχαμε ούτε το χώρο τον αγωνιστικό ώστε να μπορέσουμε να του φτιάξουμε ένα περιβάλλον αυτό που χρειάζεται. Εγώ εύχομαι πραγματικά να βρει αυτό το χώρο που χρειάζεται και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα βρει τα πατήματά του και θα μιλάμε για έναν παίχτη που έχει τις προδιαγραφές να κάνει καριέρα σε υψηλό επίπεδο. Coach, αρκετά πήγαινε να αναφέρει στον κύριο Γουλιέλμο και στην προσπάθεια που κάνει. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι ο κόσμος μετά τα τελευταία χρόνια και τα όσα έγιναν σε διοικητικό οικονομικό επίπεδο είναι επιφυλακτικός ομολογουμένως. Εσύ επειδή το ζεις, δουλεύεις μαζί τους, συνεργάζεσαι μαζί τους όλη αυτή τη διάρκεια από τη μέρα που ήρθε στην ομάδα μέχρι τώρα, τι μπορείς να πεις στον κόσμο κάπως για να τον καθησυχάσεις, ηρεμήσεις, μεταφέρεις μια δική σου εμπειρία από τον κύριο Γουλιέλμο? Όχι να τον καθησυχάσει. Να μας πει τι, ναι, τι πιστεύει. Δεν είναι απαραίτητο να καθησυχάζει πάντα. Μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Όπως είπε ο Κούτς, είναι η αλήθεια πρέπει να υποθεί. Ναι. Ναι. Καταρχάς δεν σημαίνει τίποτα. Να πω το εξής, ότι νομίζω ότι ο Άρης, η δημιουργία και όλες οι ομάδες σε αυτό που υπάρχει μπορεί να προσφέρει, εκτός από τη χαρά έτσι, του να φύγεις από κάποια καθημερινότητα, να προσφέρει και μια χαρά εκτόνωσης, όπως το ξέρετε. Έτσι. Είναι... Τα γήπεδα τώρα είναι μιας μορφές εκτόνωσης. Έτσι. Καλύτερα ο κόσμος να εκτονώνεται στα γήπεδα, έτσι, ναι, ναι, παρά να εκτονωνόμαστε στα φανάρια, στους δρόμους ή σε μεταξύ μας διαπληκτισμούς. Εγώ πάντα έλεγα και πέρυσι στα παιδιά ότι όταν διαμαρτύρεται ο φιλάθλος, μην πιστεύετε ότι έχει προσωπικό στόχο, ότι είναι και μια μορφή εκτόνωσης. Αυτό που μπορώ να πω εγώ για τον κύριο Γουλιέλμο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τη μεταξύ μας συνεργασία. Και δεύτερον, να πω μια πραγματικότητα, ότι από τις 8 ευρώ το πρωί μέχρι τις 12 ευρώ η ώρα, όποιος τον πάρει, είναι για τον Άρη alert, πώς το λένε, σε γρήγορση. Σε διαθεσιμότητα. Σε γρήγορση, μπράβο, μπράβο. Είναι σε διαθεσιμότητα. Και αυτό από τις 23 Μαρτίου που ήρθα εγώ εδώ, 5 μήνες δηλαδή, πως είμαστε 5,5, είναι για μένα σπάνιο. Το να είναι ο μπροστά σε εγρήγορση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12, 1 η ώρα το βράδυ, να σου στέλνει μηνύματα, mail κτλ. Μιλάμε για... Γι' αυτό δεν έβγαινε στους δημοσιογράφους. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Μια ξεχωριστή ικανότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω από πού βρίσκει την ενέργεια. Μπορεί να είναι και ρομποτοποιημένος, δεν ξέρω. Πάντως είναι χαρισματικός. Και εύχομαι να αντέξει αυτό το... τον αγώνα που έχει, γιατί πιστέψτε με ότι εκτός από τα τρέχοντα θέματα της ομάδας δίνει και μάχες. Προχθές μου είπε για το Παλέ που έδινε μία μάχη στη FIBA, μου έχει στείλει κάποια mail που δεν τα έχω δει. Είναι πολυσχηδής, είναι... Δεν ξέρω, δίνει μάχες που εμένα μου φαίνονται σημαντικές. Δικηγόρος είναι καλός από ό,τι έχουμε μάθει. Θα τον δούμε τώρα τη Δευτέρα ενώπιον των δημοσιογράφων στα δύσκολα. Έχει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα στις 12 η γιατί ώρα. Γιατί είναι δύσκολα? Δεν κατάλαβα, δύσκολα γιατί? Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί. Είναι πάντα δύσκολη η πρώτη φορά. Μπορεί να τα πάει περίφημα, να είναι εξαιρετικός. Θα το δούμε στην πράξη. Όχι, δεν είναι θέμα εξαιρετικός. Εγώ λέω ότι σε αυτά είναι καλός. Δηλαδή, νομίζω ότι και είναι πάρα πολύ ανοιχτός. Εξάλλου, αυτό που έχει πει σε όλους μας είναι να είστε, να λέτε αυτό που συμβαίνει, mm-hmm, να λέτε την καθημερινότητα. Νομίζω ότι και από τον Νίκο τον Καραγιώργη υπάρχει ένα σεβασμός σε όλα τα μέσα που ασχολούνται με τον Άρη και νομίζω ότι αυτή τη σχέση την έχει επιβάλει σε όλους μας ο κύριος Γουλιέλμος. Mm. Δηλαδή θέλει η οικογένεια του Άρη με την κριτική και χωρίς την κριτική να είναι, να έχει το ενδιαφέρον της ομάδας που κινείται, της ομάδας εργασίας. Κότσου, όσον αφορά την Ευρώπη λίγο να διευκρινίσουμε κάτι, αν δεν καταφέρει ο Άρης να πάει στους ομίλους του Basketball Champions League, υπάρχει πλάνο B, δηλαδή εννοώ έχετε αποφασίσει με τον κύριο Γουλιέλμο η ομάδα να παίξει στην άλλη διοργάνωση, στο FIBA Euro Cup? Γιατί βέβαια. Θα παίξει κανονικά έτσι. Ναι, 17 Οκτωβρίου είναι η πρώτη συμμετοχή εκεί. Αν δεν περάσουμε, θα παίξουμε στο κύπελλο 3 Οκτωβρίου με τον Προμηθέα και 17 Οκτωβρίου θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο Euro Cup. Έχει προνοηθεί αυτό τη διοίκηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον coach. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία φέτος. Εγώ απλά να πω, coach, και κανένα φιλικό κάτω το λίγο ανοιχτό να το δούμε κι εμείς. Όλα και κλεισμένα τα έχεις. Νομίζω και βέβαια, όχι, δεν είναι και κλεισμένα. Νομίζω ότι κάτι ετοιμάζει η διοίκηση. Α, εντάξει, ωραία. Και αυτό που μου είπαν εκεί θα είναι
και ανοιχτά. Έχει αλλάξει η ζωή. Σταμάτη, εσύ έτσι δεν είναι που μου ναι, είπες ναι. ότι έχει αλλάξει, λέει, έχουμε αλλάξει όλοι, ξέρεις, από ναι. τα κρύψε, κρύψε, περνάμε τώρα στο δεν μένει τίποτα κρυφό. Εντάξει, καλύτερα, οπότε, περισσότερο, ζητάμε ένα περιβάλλον να γνωριστούμε με τους παίκτες αγωνιστικά, αλλά νομίζω ότι η διοίκηση θέλει κάποια παιχνίδια να είναι ανοιχτά και είμαστε ανοιχτοί. Εξάλλου πρέπει να υπακούμε στην ιεραρχία της ομάδας. Καλά, εγώ πιστεύω εσύ τα κανονίζεις όλα στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά τέλος πάντων. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Λάθος, περνάει, είδες, είναι λάθος. Είναι λάθος. Περνάει ότι εγώ τα κανονίζω όλα, εγώ τα κάνω όλα. Στο συγκεκριμένο, λέω, στο αγωνιστικό, στο αγωνιστικό. Όχι, όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να υπάρχει κάτι να φαίνεται, αλλά πιστέψτε με ότι η ομάδα λειτουργεί με κανόνες και ιεραρχία και εγώ νιώθω πραγματικά τυχερός που συμμετέχω σε αυτήν την ιεραρχία και είμαι έτοιμος να αναλάβω και την ευθύνη των κομματιών που αναλογεί. Εμείς ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και στο τέλος της σεζόν να μιλάμε για μια καλή σεζόν για τον Άρη, τηρουμένων των αναλογιών και όλων όσων βιώνει ο σύλλογος, δεν είναι και λίγο, και τα προβλήματα που έχει κληρονομήσει και η διοίκηση από τις προηγούμενες καταστάσεις, πρέπει και αυτά να τα αντιμετωπίσει και με αυτά να ζήσουμε φέτος, γιατί αν μιλούσαμε μόνο για τα φετινά δεν νομίζω ότι θα είχαμε ζητήματα είτε οικονομικά είτε τίποτε άλλο, αλλά δεν είναι το budget το φετινό, είναι το budget το φετινό, είναι 4-5 budget ακόμα από πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Οπότε, τηρουμένων των αναλογιών, στο τέλος της σεζόν να είναι ικανοποιημένος ο Αριανός από αυτό που θα βλέπει και η ομάδα εργασίας, όπως είπατε, και ο σύλλογος, ικανοποιημένοι ότι η δουλειά τους έπιασε τόπο. Ναι. Εγώ απλά θέλω να πω ότι μου αρέσει κάτι που μου είπε στο πρώτο ραντεβού μας ο κ. Γουλιέλμος, ότι οι ανώνυμες καλαθοσφαιρικές εταιρείες είναι ένα σακί με πέτρες που νομίζω και θα ξέρετε και εσείς από πιο παλιά, κάπως έτσι είναι, αλλά έδωσε τρεις χαρακτηρισμούς. Έχει κοινωνική ευθύνη, χρηστή διαχείριση και χριστιανική ζωή. Και εύχομαι όλοι μας και στο προσωπικό επίπεδο και στο επαγγελματικό, αλλά και σε εμάς που ασχολιόμαστε και εσείς και εμείς στην οικογένεια του Άρη, να έχουμε μια δημιουργική και σχέση αντοχής, εργατικότητας και ευθύνης σε αυτό που κάνουμε και μακάρι να έχουμε και αποτελέσματα ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες κολόνες ώστε οι επόμενοι που θα έρθουν να έχουμε χτίσει εμείς μια γέφυρα ώστε ο σύλλογος να προχωρήσει όπως έχει προχωρήσει από το πριν στο τώρα και από το τώρα στο μετά. Χαρήκαμε την κουβέντα, coach. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Βαγγέλη Αγγέλου. Πάντα οι κουβέντες νομίζω στα μάτια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ιδιαίτερος γενικά. Ο coach έχει πολλά να πει και τα λέει και με έναν ωραίο τρόπο. Πραγματικά. Όχι, νομίζω ότι αυτό που είπε περί αλήθειας και τα λοιπά, όσο και αν ακούγεται τετριμένο πολλές φορές, ο Αγγέλου είναι όντως από αυτούς που πολλές φορές δεν υπολογίζουν την επικοινωνία και είναι λίγο κατακούτελα, λέει, ορισμένα πράγματα. Και είδες ότι δεν έκανε τρίπλα ούτε με τον Μποχορίδη, ούτε με τον Χαραλαμπόπουλο, ούτε με τους ξένους παίκτες, ούτε με τα προβλήματα που έχει η ομάδα. Έτσι, είναι σε μια θέση. Αυτό νομίζω χρειάζεται στον Άρη. Ναι, είναι σε μια θέση ο Αγγέλου που δεν μπορεί να κάνει πολλές τρίπλες που λέει ο λόγος, έτσι, γιατί και θα κριθεί στο αγωνιστικό και ο ίδιος βέβαια φυσικά. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέει προς τα έξω, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται και με τους παίκτες και ό,τι μπορεί στο έξω αγωνιστικό. Γιατί είπαμε, η χρονιά είναι, όπως είπες και εσύ, δύσκολη. Και τα τελευταία χρόνια υπήρχε αυτή η μυστικοπάθεια γενικά σε πάρα πολλά θέματα που παραπληροφορούσε. Η μυστικοπάθεια υπήρχε στα μάτια, γιατί αυτό παραπληροφορούσε τον κόσμο που πίστευε, ναι, που πίστευε άλλα πράγματα. Και γι' αυτό λέγαμε και εδώ ότι πρέπει να μιλήσει ο κ. Γουλιέλμος. Ευτυχώς θα μιλήσει τη Δευτέρα να πούμε, να μας πει κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι το θέμα τι ξέρουμε εμείς για το τι σκέφτεται ο ίδιος. Το θέμα είναι να μάθει ο κόσμος. Τη σκέφτεται ο ίδιος. Εγώ πιστεύω ότι τη στιγμή που ορίστηκε η συνέντευξη τύπου και θα τοποθετηθεί, είναι έτοιμος από την άψη ότι έχει δρομολογήσει και αρκετά ζητηματάκια. Δηλαδή, προφανώς. Βγαίνει προφανώς να μιλήσει τώρα που έχει ρυθμίσει πέντε πράγματα και έχει πέντε πράγματα να πει πέρα από τα ναι, παιδιά, εντάξει, θα πληρώσουμε. Ναι, παιδιά, εντάξει, θα δούμε. Να ναι, αναρωτήσει ο κόσμος. Σίγουρα, απλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα αυτή η όλη κουβέντα. Πέρα ότι σαφέστατα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν θέλει να ακούσει τι είναι εθισμένο, ρυθμισμένο, γιατί το εθισμένο έχουμε δει πολλές φορές ότι ξεριθμίζεται στην πορεία. Ναι. Θέλει, ο κόσμος πιστεύω ότι ήθελε να ακούσει καταρχήν ένα πλάνο οικονομικό για την επόμενη μέρα. Το αν θα πληρώσει τώρα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο,
Ο κόσμος δεν νοιάζεται, το θέμα είναι να πληρώσει. Όχι, όταν λέω ρυθμίσει, εννοώ να δρομολογήσει τα ταμπάν και τα πληρώσει φυσικά, να πάρει την άδεια, να κάνει μείνουν το Αλεξάνδριο, να μην έχει, να έχει εξασφαλίσει τα χρήματα για τη σεζόν, όλα αυτά τα θέματα. Τα χρήματα για τη σεζόν δεν ξέρω. Άμα βγει και πει ότι έχει εξασφαλίσει, νομίζω θα είναι μεγάλο θέμα, γιατί σημαίνει ότι θα έχει βρει κάποιον χρηματοδότη. Έτσι, γιατί τα έσοδα δεν βγαίνουν. Πόσο για τα έξοδα. Ομάδες, δηλαδή. Το budget είναι πάνω από 4,5 εκατοστάρικα πλέον. Δεν είναι. Βγαίνει. Δηλαδή ξέφυγε λίγο το budget. Βγαίνει με 4,5 εκατοστάρικα. 2,5 εκατοστάρικα είναι τηλεόραση. Πώς θα βγει. Εισιτήρια δεν θα έχουμε να τα πουλήσουμε. Ας τα εισιτήρια. Εισιτήρια. Εισιτήρια δεν ξέρω να τα πουλήσουμε. Ξέρω, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο πλέον είναι Super League και ο Αργιανός είναι τελείως διαφορετικός. Ο Αργιανός είναι πασχετικός. Στην λογική τώρα να πάει στο ποδόσφαιρο. Άργησε πάρα πολύ με τα διαρκές ΚΑΕ. Ως ένα βαθμό είναι λογικό αυτό, γιατί έχεις τα ευρωπαϊκά, δεν μπορείς να τα βάλεις μέσα στα διαρκείας όταν δεν ξέρεις που θα παίξεις στην Ευρώπη και πόσα μας θα δώσεις. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Μπορούσαν να βρεθούν κάποιες λύσεις, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να υπολογίζει. Τον Οκτώβριο αρχίζει το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά πρέπει να τα βγάλει ήδη τα διαρκείας. Και στη μέρα που προχθές ένας φίλος με λέει, γιατί δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Τώρα που θα θέλει ο ΕΜΦΙΑ, θα έρθει το ένα, θα έρθει το άλλο, θα ξεκινήσουν λέει, τα σχολεία, φροντιστήρια των παιδιών, αυτά που θα βρούμε λεφτά. Συγγνώμη, ρε φίλε. Η ΠΑΕ τα έβγαλε τον Ιούνιο και λέγαν όλοι: έτσι, ρε παιδιά, παίζουμε 2 Σεπτεμβρίου. Τι να τα πάρουμε και από τώρα. Και ξέρεις πολύ καλά και εσύ, σου ξαναλέω ότι επειδή το ποδόσφαιρο ανέβηκε στο Super League, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στην ψυχοσύνη του Αργιανού. Λες και υπάρχουν κάποιοι που θα επιλέξουν ενδεχομένως οι περισσότεροι να πάνε στο ποδόσφαιρο. Α, να μπράβο. Αυτοί που θα επιλέξουν. Όπως πρόπερση γινόταν το αντίθετο. Αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να υπολογίζει ότι θα βγάλει τη χρονιά με το τι εισιτήρια έκανε πέρσι και πρόπερση που δεν είχε ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν στη Β' Εθνική. Λέω ότι η ομάδα που έχει φτιάξει ο Αγγέλου αξίζει σίγουρα τη συμπαράσταση από τον, από τον κόσμο του Άρη και αξίζει και τη στήριξη τώρα που την έχει ανάγκη. Ναι. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο στήριξη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουν λεφτά ο κόσμος. Καλά. Και άλλοι πολύ δεν λογαριασμοί. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν όπως λες και θα επιλέξουν από τα, από τα δύο αυτό το λέω. Ένα. Άρα, και ενδεχομένως να έχουμε κάποια εισιτήρια πόρτας από αυτούς σε κάποια μεμονωμένα παιχνίδια. Υπάρχουν όμως και αυτοί που μπορούν να πάρουν 120 το πέταλο στο ποδόσφαιρο και κάτι αντίστοιχο στο μπάσκετ. Να πω ότι το να βγει χρονιά δεν πρέπει να την υπολογίζει με το πόσα θα κόψω εισιτήρια. Όχι, αλλά αν δεν μπορώ να συγκεντρώσω ρε σταμάτη 200 χιλιάρικα από εισιτήρια ενώ είμαι ο Άρης, ο οποίος σε κάθε μου χρονιά έχω μίνιμουμ 1.500-2.000 άτομα στη χειρότερη μου στο γήπεδο. Πάλι δεν εγώ το λέω με τη λογική ότι δεν μπορεί να γίνουν ασφαλείς υπολογισμοί. Ασφαλείς, ναι. Ασφαλείς, δηλαδή δεν μπορεί λίγο να πεις ότι θα πάρω 2.000 διαρκείες, θα έχω 2.000 εισιτήρια σε κάθε μας μεσόωρο, άρα θα βγάλω κάποια χρήματα. Αυτό είναι ότι, δηλαδή, το να βγει ο Δημήτρης Γουλέμος τώρα και να πει ότι εγώ βγάζω τη χρονιά οικονομικά. Πού να σου πει να ανακοινώσει τη σημαίνει, μεγάλη συνεργασία ναι, αυτό, με το Λίμπερο που θα είναι ο χορηγός στο Λίμπερο και θα δώσει το Λίμπερο 200.000 ευρώ. Άμα έχει το Λίμπερο να δώσει, θα δώσει. Μια χαρά να πάρουμε πέσος όλα τα τηλεοπτικά. Πέσος. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αν για να καλύψει αυτή τη στιγμή τον μπάτζετ του Άρης που ξέφυγε λίγο, έτσι, γιατί ξεκίνησε με 300.000, αλλά δεν ανέβηκε όπως πέρσι βέβαια, αλλά ξέφυγε πήγε στο 500, σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν άλλοι πόροι, δηλαδή διαφημίσεις, χορηγίες, κάποιος αν θέλει συμπαίκτης, κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν οικονομικά. Είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να απαντήσει ο κ. Γορμός. Τώρα θα μου πει είναι κατάλληλη στιγμή, μπορούσε να το κάνει πριν ένα μήνα, να, μέσα από αυτή τη διαδικασία να κάνει και ένα κάλεσμα αν θέλεις προς παράγοντες να βοηθήσουν οικονομικά. Θα το δούμε, πολλά θα υποθούν πιστεύω τη Δευτέρα που θα ξεκαθαρίσει και ο ίδιος τις σκέψεις του, έτσι, και θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο γενικά και τι βρήκε, τι παρέλαβε την προηγούμενη διοίκηση. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί αυτό δεν το έχει αναλύσει. Έχει μιλήσει για τα χρέη, έχει αναφέρει διαφορετικά νούμερα που σίγουρα μπορεί μέσα από την πορεία της ανασκαφής, αν θέλεις, όλων αυτών των προβλημάτων να βρει και άλλα πράγματα. Νομίζω όμως και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν είναι μόνο δηλαδή το τι θέλει να κάνει ο ίδιος, τι βρήκε κιόλας. Για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Ετοιμάστε ορισμένες θέσεις, ερωτήσεις, γιατί είσαι πιο κοντά στο ρεπορτάζ. Και τη συμφωνία έχει γίνει με τον Λάσκαρη. Έτσι. Ναι. Έχει πάρει τις μετοχές, τις έχει αγοράσει, τις έχει πάρει με βάση την επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού, τις έχει πάρει. Είναι μεγαλομέτοχος. Ναι, αλλά η επιτροπή τον κάλεσε για κάποια πράγματα. Μέσα στα οποία είναι και αυτό. Μεγαλομέτοχος μπορεί να είναι και με πλεξούσιο. Το οποίο όμως πλεξούσιο τι ισχύει. Κρίνει είναι τη μεταβίβαση του 90% έγραφε η τέτοια. Ναι. Η επιτροπή. Στην παλιά ανακοίνωση, όχι στην τελευταία. Καλά, την ενέκρινε και μετά την ξαναείδε. Τον ξανακάλεσαν όμως.
για θέματα που είχαν να κάνουν με αυτό. Με την τέτοια. Τώρα το κάνουμε εμείς κουβέντα. Το κάνουμε εμείς κουβέντα. Απλά είναι θέματα τα οποία θα ρωτηθεί και ο Γουρέμος για να ξεκαθαρίσει και το θέμα με τις μετοχές. Έτσι, το θέμα με την Επιτροπή. Τι γίνεται, πώς προχωράει το θέμα με την Επιτροπή. Γιατί έχει αρκετά τον κάλεσε θέματα, κάποια θεματάκια. Έτσι, όπως είναι το business plan. Που υπήρχε ένα θέμα. Κάποια άλλα πράγματα. Όλα αυτά. Δεν είναι και σου ξαναλέω, δεν είναι θέμα τι ξέρω. Εδώ μου λέει ένας φίλος ότι του είχε επιβληθεί πρόστιμο για το συγκεκριμένο και ότι ήταν διαδικαστικό. Δεν ήταν δηλαδή τέτοιο. Δεν ήταν. Ναι, το πρόστιμο ήταν για μία από τις δύο περιπτώσεις που τον κάλεσαν. Δεν ήταν μία, ήταν με δύο άρθρα. Θα μπορώ. Το δούμε αυτό στην πράξη. Ναι, το θέμα είναι, δεν είναι το να κολλήσουμε στο. Το θέμα είναι να μας πει ο ίδιος, γιατί ο καθένας δημοσιογράφος μπορεί να ξέρει κάτι το οποίο καταλαβαίνει, γιατί είναι υποκειμενικό με βάση τις πληροφορίες που έχεις. Αυτός όμως πρέπει να μιλήσει προς τον κόσμο και να πει κάποια πράγματα. Τι λέω εγώ, τι λες εσύ εδώ από το μικρόφωνο. Καλά, ναι. Έτσι, μπορεί να έχει μια βάση, αλλά το θέμα είναι τι θα πει ο ίδιος. Γιατί έχουμε ξαναδεί. Ότι και η Λάσκαρη άλλα λέγαμε και άλλα έλεγε ο ίδιος και βλέπαμε που καταλήξαμε. Έτσι, δηλαδή, και ο κόσμος να έχει ένα κριτήριο ο ίδιος από μόνος του, να τον ακούσει, να τον δει. Έτσι, ο Αγγέλου βλέπεις ότι είναι, ας το πω εισαγωγικά, μαγεμένος από τον Γουλιέλμο, από την τρέλα που βγάζει και την προσπάθεια που κάνει. Το θέμα είναι και ο κόσμος να αποκτήσει μια τέτοια αίσθηση από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί στον μπασκετικό Άρη, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει πληγωθεί, γιατί έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνη και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που τον απογοήτευσαν. Έτσι, τραγικά. Τι να πούμε, την τελευταία διοίκηση. Να. Λάσκαρη, που του σηκώναν στα χέρια, που φωνάζανε πάρε την ΠΑΕ και. Και έλεγε ο Καρυπίδης θα πάρω εγώ την ΚΑΕ. Εντάξει, ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτά. Θα τα αναλύσει και λίγο παραπάνω στο Basket City αργότερα, μετά τις 8. Ωραία, πάμε αναγκαστικά σε διάλειμμα. Βάλε 8 διάλειμμα. Όχι, ρε. Βάλε το σύντομο, το τελευταίο το διαλυματάκι σου. Ένα θα βάλεις τώρα και μετά το άλλο θα πάμε 6,5. Ένα. Το 5,5 θα βάλεις τώρα. Το 5,5 το διαλυματάκι. Μέχρι τις 6. 5 λεπτά διάλειμμα θα βάλεις. 5. Και επιστρέφουμε. ואלת אספר סיפורים כי את השיר הזה כבר כולם מכירים עכשיו. זה הזמן לזוז זה המצב. את הקצב אין אחד שלא יואב. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Απολαυστική η κουβέντα με τον Αγγέλο. Πότε θα το κάνεις αγόρι μου βιντεάκι να το ανεβάσει ο λαός, θέλει να το ξανακούσει. 7 η ώρα. Σε βλέπω μέσα να το φτιάχνεις. Στο break των 7. Να μην σου πω στο break των 6,5 που θα είναι μεγάλο. Όχι, στο break των 7 θα είναι μεγάλο. Μετά τις 6,5 θα έχουμε σύνδεση και με το γήπεδο του Μακεδονικού, αν δεν κάνω λάθος. Μακεδονικό Ηρακλής θα έχουμε συνδέσεις για να έχετε ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί, όπως κάνουμε με όλα τα παιχνίδια των ομάδων της πόλεως. Και βεβαίως να πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, όπου από το πρωί το All About Aris σας ενημέρωσε για την προσπάθεια να αποκτήσει ο Άρης έναν ακόμα ποδοσφαιριστή από την Ιταλία, αλλά είναι Πορτογάλος και μάλιστα Πορτογάλος ο οποίος έχει αγοραστεί από την Μίλαν. Παίζει σε υψηλό επίπεδο, δεν έχει βέβαια συμμετοχή στην πρώτη ομάδα της Μίλαν, αν και είναι στην πρώτη ομάδα της Μίλαν. Παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπενφίκα, από την Μίλαν. Και μιλάμε, κύριε Νίκο, για τον Τιάγκο Ντίας. Ποιον? Τιάγκο Ντίας. 20 χρονών, εξτρέμ. Ναι. Αυτό που λέγαμε ότι ο Άρης θέλει να πάρει εξτρέμ. Και ο Χρυσάνθος διαφωνούσε με τη συγκεκριμένη απόφαση. Είναι... Α, όχι, αυτόν τον θέλω. Είναι λοιπόν ο... Αυτό το θες. Λοιπόν, είναι αυτό το θες. Λοιπόν. Το ξέρεις ότι με αυτά που έλεγες χθες έκανα ρεπορτάζ. Με ποιο πράγμα. Γι' αυτό. Ναι. Και βρήκα αυτό. Είδες. Αν δεν με τσιγκλούσες, ναι, για να δω ποιος είναι αυτός ο εξτρέμ τέλος πάντων που θέλουμε να πάρουμε, αν θέλουμε να πάρουμε. Δικαιώθηκα λοιπόν. Εν μέρη. Και δικαιώθηκες και εσύ με το. Με το... Μην μας χτυπάς. Δεύτερον, τι εννοείς δικαιώθηκα. Εγώ αμφισβήτησα το ρεπορτάζ. Είπα εγώ όχι. Εσύ δεν θα πάρουμε. Εσύ τι αμφισβήτησες. Εγώ αμφισβήτησα τη χρησιμότητα ενός εξτρέμ. Επειδή όμως έκανα μια κουβέντα χθες το βράδυ και μου ανέλησαν το λόγο και τις συνθήκες. Κάνεις πανεβολές με το κινητό εδώ. Όταν τα αφήνω κάτω δεν κάνω. Και τις συνθήκες και, και τα λοιπά. Ναι. Και ειδικά όταν πρόκειται για ένα τέτοιο παίχτη, όχι δηλαδή για κάποιο ούζο. Έτσι. Μα εμείς δεν λέω ναι, φυσικά ούζο. Θα τον πάρεις αυτόν. Λοιπόν, είναι ο παίχτης που θέλει ο Πάκο Ερέρα
για τα άκρα της επίθεσης, γιατί έχει κάνει εδώ και λίγο καιρό εισήγηση ότι θέλει έναν εξτρέμ, όχι όμως έναν εξτρέμ συμπληρωματικό, θέλει έναν παίχτη ο οποίος θα είναι και εξελίξιμος και θα μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα. Στον Άρη θεωρούν ότι αυτός μπορεί να είναι ο Τιάγκο Ντίας, ο 20χρονος εξτρέμ της Μίλαν, ο οποίος, για τον οποίο ο Άρης ζητάει με τους Ιταλούς για δανεισμό σε πρώτη φάση, αλλά έχει βάλει ως, έχει θέσει ως όρο. Τι έγινε, Δημήτρη μου? Έχουμε δεκάδες από Ηρακλή. Μετά, θα τις πούμε εμείς σε λίγο. Θα τον πάρουμε σε λίγο, σε λίγο. Μην ανησυχεί. Σε λίγο θα το δούμε και αυτό. Είναι λοιπόν ένας παίκτης τον οποίο άρχισε με τη Μίλαν για το δανεισμό του σε πρώτη φάση την φετινή σεζόν και θέλει να μπει και μια οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 20 χρονών, εξελίξιμο, εν ενεργεία διεθνή με την Under 19 της Πορτογαλίας. Και είναι αυτό που λέμε από την αρχή του καλοκαιριού και ειδικά από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, ότι στον Άρη θα επιχειρήσουν στο βαθμό που μπορούν φέτος, αλλά και μετέπειτα μια προσπάθεια έτσι προσθήκης στο ρόστερ νεαρών εξελίξιμων ποδοσφαιριστών, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, παίχτες από τους οποίους ο Άρης μπορεί να ωφεληθεί και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά με μια πώληση, έτσι, αν σου βγει κάποιος ποδοσφαιριστής. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο με συγχωρείτε, και ο Τιάγκο Ντίας, και περιμένουμε πλέον να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων του Άρη με την Μίλαν. Παίξης που έχει ξεκινήσει την καριέρα του της Ακαδημίας Sporting Λισαβόνας. Το 2013 μετακινήθηκε στην Μπενφίκα που έμεινε μέχρι το 2017 χωρίς συμμετοχές στην πρώτη ομάδα. Μετά πήγε στην Μίλαν όπου είχε προπονητή τον Γκατούζο στην Πριμαβέρα των Ιταλών. Αυτό ήταν που τον πρότισε. Τι εννοείς? Ήταν ο Γκατούζο προπονητής. Γιατί? Ρωτάω, ρε φίλε, ήταν καλό. Είχε τον Γκατούζο ο οποίος τον προώθησε στην πρώτη ομάδα, χωρίς όμως να τον χρησιμοποιήσει στην πρώτη ομάδα και σε κάποια παιχνίδια τον έπαιρνε στις αποστολές. Είναι αρκετά γρήγορος, αρκετά τεχνίτης. Έχει το ένας εναντίον ενός που θέλει, που πρέπει να έχει ο κάθε εξτρέμ και είναι και ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής. Δεν σου λέω ότι θα έρθει και θα είναι βασικός και αντικατάστατος, αλλά θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο rotation του RR. Σίγουρα πιο ενεργό ρόλο για μένα από αυτό που μπορεί να έχει κάποιος άλλος στην ομάδα αυτή τη στιγμή, είτε καθαρός εξτρέμ που υπάρχει, είτε κάποιος άλλος που μπορεί να δοκιμάζεται ως εναλλακτική επιλογή για τα άκρα της επίθεσης. Εσύ δεν ξέρω τι έχεις να πεις. Εσύ δεν ξέρω τι έχεις να πεις. Ή μήπως ο Βίτορ είναι back. Αριστερό back και όχι εξτρέμ. Ο Βίτορ από την πρώτη στιγμή που πήγε στην ΑΕΚ παρουσιάζεται ως μεσοεπιθετικός. Άλλο αν μπορεί να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο. Παρουσιάζεται από ποιον? Άλλο αν μπορεί από τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν και από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν μου είπαν ότι είναι αριστερό back. Μάλιστα. Λοιπόν, μίλησες λοιπόν με τους ανθρώπους. Είναι ένα τεράστιο γραφείο. Αυτό που είπα χθες. Ναι, που είναι στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία με πάνω από 150 παίχτες. Και είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία να πάρει τον παίκτη. Επειδή είναι αριστερό μπακ. Όχι. Επειδή μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Μπορεί να παίξει και μπροστά όμως. Είναι φίλε, πώς θα παίξουν εκεί μπροστά? Ματέο Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα, Ντίας, Κολάσο, Παυλίδης, Ντιγκινή. Μία θέση έξι παίκτες. Κολάσο και Παυλίδης δεν είναι Μενέντε. Φύση. Γιατί είναι ο Βίτορ. Εξτρέμ. Δεν είναι. Ενώ στο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Έχει τον Βαλεριάνο και τον Μενέντεθ. Έχει τον Βαλεριάνο σε καλή κατάσταση. Τον Μενέντεθ να ψάχνετε και να ψαχνόμαστε κι εμείς μαζί του. Και δεν έχει κάτι άλλο. Έχει τρεις παίκτες δηλαδή. Τρεις παίκτες. Σχετικό είναι το τρεις παίκτες. Εκεί θες. Δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή σου έλεγαν πού θες παίκτες, σίγουρα θα έλεγες στον μπακ. Όχι γιατί δεν έχει, αλλά γιατί ο στόπερ δεν γίνεται να έχει τρεις. Ο Ερέρα θέλει δύο παίκτες σε κάθε θέση. Ναι, ρε φίλε, το στόπερ δεν γίνεται να έχεις δύο. Δύο θέσεις, άμα θέλει δύο θέσεις. Δύο και δύο. Αν θέλει δύο παίκτες σε κάθε θέση, θέλει ένα, θέλει δύο θέσεις στο αριστερό, back, αριστερό στόπερ και δύο θέσεις στο δεξί στόπερ τότε. Ναι, στο δεξί στόπερ έχει. Τώρα έχει ένα στο αριστερό και θέλει ακόμα σαν αριστερό στόπερ. Ναι, ωραία. Τον Μπογκμπά. Ωραία. Τον πήρες? Όχι.
Το θέλει. Τα μισά λεφτά δίνει από ό,τι θέλει. Άμα θέλει, να ρίξει λίγο νερό στο κρασάκι του ο αδελφό του Πολ. Αλλιώ α κάτσει διακοπέ να κάνει. Αλλιώ πάει πουθενά αλλού. Ναι, σωστό. Παίχτε υπάρχουν. Σωστό. Συμφωνώ εγώ 100%. Παίχτε υπάρχουν. Δεν θα κολλήσουμε τώρα στον Πογκμπά. Αυτή η συλλογική σχέση. Ειδικά τώρα που τελειώνει και ο Αύγουστο, τα κασέ αρχίζουν και βέβαια σιγά σιγά. Και ποιο μου λέει εμένα ότι αν περάσουν οι μέρε και. Ότι αν περάσουν οι μέρε δεν θα ρίξει το κασέ του Πογκμπά. Μα ήδη το ρίχνει. Να το ρίξει εκεί που το θέλει ο Άρης. Θα του δώσει ο Άρης κοντά στα 2 κατοσταρικάκια με μπόνους. Μια χαρά είναι. Να τα πάρει και να πει και ευχαριστώ. Αλλιώς σας πάει να μείνει με τον αδερφό του. Αυτό εκεί πέρα. Στο εξωτικό Μάντσεστερ. Έτσι. Λέει ο 779, τι λέει. Γρήγορος. Για μένα λέει. Όχι. Α. Για τον Δίας. Γρήγορος, καλός ένας εναντίον ενός, απίθαρχος τακτικά. Λέγεται. Πρωτεύουν εξάρι, σέντερ μπακ και λύση με μπαργκάν. Ιστερόγραφο με Άλ θα μπορέσει να γίνει στο Χαριλάου. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει. Έχεις πληροφόρηση. Εγώ από όσο είχα μια ενημέρωση πριν λίγες μέρες είναι το χορτάρι θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση για το παιχνίδι και ότι αν δεν προκύψει κάτι θα γίνει το παιχνίδι εκεί κανονικά. Η ενημέρωση είναι από τους ίδιους που μας λέγανε θα είναι έτοιμος 25 Ιουλίου. Όχι, μου το πήγε άνθρωπος της ομάδας αυτή. Της ομάδας. Ποιας ομάδας. Της δικιάς μας. Της δικιάς μας. Της δικιάς μας ομάδας. Του λίμπερο δηλαδή. Μια χαρά. Ωραία. Ο Δίας πάντως είναι μια περίπτωση. Ποδοσφαιριστή που απασχολεί. Φιλέ. Φιλέ. Όχι, φίλε. Φίλε, κάνει παρεμβολέ. Άστο. Όταν το αφήνω κάτω δεν κάνει. Θα το πάρω πάλι μετά. Γιατί θα γίνει. Κάθε φορά που το πιάνει δεν θα γίνονται παρεμβολέ. Μπορεί να συνεχίσει και να μην διακόπτει όμω την. Μα διακόπτεται ο ηρμό και γίνεται κάκιστο. Γιατί ο κόσμο περιμένει να ενημερωθεί. Αφού αρχίσετε με τα μπασκετικά. Δεν αρχίσαμε με τα μπασκετικά. Το ρωτήσατε. Αρχίσαμε με τον κορυφαίο προπονητή ναι, της αλήθεια, σεζόν 18-19. Το ρωτήσατε όμως γιατί το λένε τρελάρχο. Δεν το ρωτήσατε. Δεν άκουγε. Το ρωτήσατε. Φυσικά. Και τι είπε. Ότι του αρέσει κιόλας. Και του είπε ότι ο προπονητής μου, ναι. Ο Γιώργης Μπουσβάρος, ναι. Είναι αυτός που του βγάλε το παρατσούκλι. Ταφνή. Συγγνώμη, τι άκουγε. Ταφνή. Εγώ είχα άλλη δουλειά έξω. Αυτή η δουλειά αφαίρεσε του 14 ευρώ. Από το μισθό του για την απουσία την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πέρα τον κάναμε tag. Είχε σταμάτη. Νίκος Παπαδόπουλος. Είχε σταμάτη Μορελή, δεν πειράζει. Το σταμάτη. Και δώστε τα 14 ευρώ σταμάτη. Να μας πεις τι γίνεται με το Σιόπι και το Μαρτίνες, Χρυσάνθη. Θα σας πω τι γίνεται με το Σιόπι και το Μαρτίνες. Και τι γίνεται και με το Βίτορ και με τη Φανέλα. Θα σας πω και για το Βίτορ. Έτσι. Θα σας πω για τον Πογκμπά, τα είπαμε. Πάμε να πούμε για το Βίτορ. Ο Βίτορ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και το συγκλονιστικό απρόπτο είναι να τα γυρίσει η ΑΕΚ, θα αποκτηθεί από τον Άρη, προσέξτε τι λέω, θα αποκτηθεί από τον Άρη το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιωμάτων του, θα μείνει ένα δικαίωμα, εκεί παίζεται ακόμα είναι το 50 ή το 60 στην ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ που τον έχει τώρα είναι φυσιολογικό να έχει και μια προτεραιότητα, έτσι. Ναι. Ο Άρης θα δώσει 100.000 ευρώ στην ΑΕΚ τώρα, θα τον αγοράσει δηλαδή τον ποδοσφαιριστή και θα δώσει άλλα 100.000 ευρώ στο τέλος της σεζόν. Μάλιστα. Είτε τον κρατήσει, είτε όχι. Η ΑΕΚ για να πάρει πίσω το σύνολο των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή θα πρέπει να δώσει στον Άρη 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Αυτό είναι το deal που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, γιατί πολύ σωστά λένε οι άνθρωποι του Άρη, δεν γίνεται να έχω εγώ ένα ποδοσφαιριστή, εσύ να μην έχεις χρόνο και χώρο στο ρόστερ σου γιατί έχεις συγκεκριμένες άλλες επιλογές. Να έχω εγώ ένα ποδοσφαιριστή, να τον φέρω, να τον φτιάξω παίκτη, να αποκτήσει μια αξία από 5 δραχμές, να μπορώ να τον πουλήσω 10 και να το καρποθείς εσύ. Αν θες λοιπόν να το καρποθείς εσύ αυτό, θα πρέπει να πλερώ εμένα που τον έφτιαξα. Και αυτός είναι ένας τρόπος από αρκετές ομάδες και είναι ο σωστός τρόπος και η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθεί ο Άρης για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, αν δεν αλλάξει κάτι από την πλευρά της ΑΕΚ, δεν το χαλάσει δηλαδή η ΑΕΚ, ο Βίτορ θα αποκτηθεί από την ομάδα. Και μάλιστα ο μάνατζερ του είναι ήδη στην Αθήνα, έχει κληθεί στην Αθήνα, παρουσία και των ανθρώπων του Άρη, που είναι στην Αθήνα και για Σιόπι Μαρτίνες, για να κάνω και τη γέφυρα, προκειμένου να τελειώσει, εφόσον τηρηθούν όλες οι παράμετροι, το θέμα της μετακίνησης του στον Άρη. Σιόπις Μαρτίνες. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Άρης έχει προσφέρει στον Σιόπι ένα τριετές συμβόλαιο
και ένα διετές συμβόλαιο στο Μαρτίνες. Για το Μαρτίνες με την προϋπόθεση θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, γιατί αυτή είναι και η πρόθεση του Ολυμπιακού. Με τον Σιώπη, επίσης με την προϋπόθεση ότι θα πάρει την ελευθερία του από τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό όμως να κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Αυτό δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα το πώς θα είναι. Παίζει ένα νούμερο από 20 μέχρι 40%. Ο Σιώπης αρχικά και εκεί πήγε να χαλάσει η δουλειά, ήθελε μονοετές συμβόλαιο. Η πραγματικότητα είναι και εκεί, και μάλιστα 2-3 μέρες είχε κοπεί η κουβέντα. Καταλαβαίνει όμως και ο αθλητής ότι αν θέλει να έρθει σε μια ομάδα που λέγεται Άρης και όχι Πανιόνιος ή Ατρόμητος ή Αστέρας Τρίπολης ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έρθει συνειδητά και ως επιλογή καριέρας. Μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή τις επόμενες 48 ώρες, θα τελειώσει το θέμα θετικά ή αρνητικά. Θα τελειώσει όμως το θέμα, δεν θα τραβήξει άλλο το θέμα. Υπάρχουν ελπίδες απόκτησης των ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν βέβαια ο Ολυμπιακός όντως θέλει να κάνει καψόνι στον Σιώπη και απλά κάνει αυτό με το μαστίγιο και το καρότο, ναι εντάξει θα τον δώσουμε, όχι δεν θα τον δώσουμε κτλ, δεν θα γίνει η δουλειά. Αν όμως ο Σιώπης αντιληφθεί ότι το μέλλον του είναι Άρης και πιέσει και αυτός προς την κατεύθυνση αυτή, δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να τον παραχωρήσει στον Άρη, εφόσον υπογράψει για 3 χρόνια ο Σιώπης, και να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης στην περίπτωση που ο Άρης του χρόνου, του παραχρόνου, καταφέρει και τον σπρώξει στο εξωτερικό, στο εσωτερικό ή οτιδήποτε αλλού. Το εσωτερικό το κρατάω με αστερίσκο, γιατί είναι ένας από τους όρους που θέλει να βάλει ο Ολυμπιακός να μην πάει σε συγκεκριμένες ομάδες. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλα αυτά, ναι, είναι υποσυζήτηση. Σήμερα και αύριο είναι οι κρίσιμες μέρες. Για μένα και από όσα γνωρίζω τουλάχιστον, εγώ νομίζω και η δικιά μου είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να γίνει αυτό το deal δεν είναι ο παίχτης. Είναι ο Ολυμπιακός. Διαφωνώ. Δεν είναι ο Ολυμπιακός. Διότι αν υπογράψει ο παίχτης τον Άρη και υπογράψει ότι δεν πάει στην ΑΕΚ, παράδειγμα σου λέω τώρα. Με τους όρους που θέτει εννοώ. Άρα πώς είναι ο Ολυμπιακός, δε φίλε. Για μένα είναι. Άμα πώς είναι ο Ολυμπιακός. Τι οι όροι που θέτει. Δες το κι εσύ. Έχεις ένα παίκτη εσύ. Και μαθαίνεις ότι θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και συζητάς με να τον δώσεις στον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν θα βάλεις όρο. Αν πάει στον ΠΑΟΚ θα μου δώσεις 5 εκατομμύρια. Θα τον βάλεις. Γιατί το κοιτάς. Μην το κοιτάς μόνο από την πλευρά σου. Και οι άλλες ομάδες θέλουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Τους έχει γυρίσει το μυαλό τώρα εκεί πέρα. Με το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι σου λέει τι. Σου λέει τι. Κάτσε ρε φίλε, πας σε ένα χρόνο μπορεί να τα έχουν βρει ο Άρης με την ΑΕΚ. Το ξέρουν. Ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ή θα σε εμπιστευτεί στα λόγια. Μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο ρε παιδιά. Πήγε, ο άλλος πήγε με την επιταγή που έγραφε πάνω 222 εκατομμύρια. Και πήρε το Νεϊμάρ. Στα λόγια. Μια χαρά είναι η ώρα. Κάτι λάθος. Ο Ολυμπιακός στην πλευρά του. Τι ασφαλίζει το τέτοιο. Σου λέει 3 χρόνια στον Άρη. Οκ, φίλε, δεν έχω πρόβλημα. Πάνε, δεν μου έχει κάνει κάτι ο Άρης. Αλλά εκεί δεν θα πας. Που δεν θέλω. Τη στιγμή που ανήκει σε αυτόν ο ποδοσφαιριστής, για τον επόμενο χρόνο που θα ανήκει ο παίκτης αυτόν, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Είναι άλλη κουβέντα του χρόνου το καλοκαίρι και φυσικά το Γενάρη. Για το Γενάρη έχει δικαίωμα ο παίκτης να πάει όπου θέλει, εφόσον μείνει στον Ολυμπιακό. Γιατί άρα το συμβόλαιο. Λίγο το συμβόλαιο. Άρα να το βλέπουμε συνολικά. Να μην βλέπουμε μόνο το συμφέρον μας. Όπως σωστά λέμε ότι ο Άρης πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντά του, να αντιλαμβανόμαστε ότι και οι άλλες ομάδες θέλουν να προασπίζουν τη λογική τους και τα δικά τους τα συμφέροντα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο 506 λέει: τελικά δεν κατάλαβα τι θέση παίζει ο Βίτορ. Αν είναι εξτρέμ, νομίζω παραγεμίζει το ρόστερ. Εγώ ξέρω ότι είναι αριστερό μπακ. Ο οποίο. Αριστερό μπακ τώρα. Όλοι οι Βραζιλιάνοι ρε παιδιά. Δηλαδή, ο Νέτο, ας πούμε, είναι δεξί μπακ. Όχι. Oh. Παίζει όλη την πλευρά. Ο Μίτσελ που είχαμε έτσι για να σας βάλω στη λογική. Full back. Ήταν αριστερό μπακ. Ο Αουρέλιο
ήταν αριστερό back. Ούτε ο Χωρίς να το έχει άδικο, ούτε εγώ έχω άδικο. Γιατί προαγωνιστεί και εσείς δύο θέσεις. Κάπου εκεί. Ή να σας πω κάτι. Ο Μενέντεθ είναι αριστερό μπακ. Γιατί ως αριστερό μπακ ήρθε. Εγώ, παιδιά, όσο τον είδα, είδα ότι οι αρετές του είναι μεσοεπιθετικές. Ο Μενέντεθ, για να σου το μιλήσω και με ποσοστά όπως τα έχουν αποτυπώσει και άνθρωποι του Άρη, τον εξέταζαν και τον τσέκαναν τον ποδοσφαιριστή, είναι 70% επίθεση, 30% άμυνα. Γιατί στο ποδόσφαιρο η αναλύση. Ο Σλέγιος μου λέει δηλαδή 5 παίκτες παίρνουμε. Όχι. Πέντε. Ναι, μπορεί να φτάσουμε να πάρουμε 5 παίκτες ακόμα. Το θέμα είναι να αρχίσουν να φεύγουν κιόλας όμως, Χρυσάνθε. Γιατί το ρόστερ αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά ο αριθμός. Πρέπει να αρχίσουν να φεύγουν κιόλας κάποιοι. Εντάξει. Και να φορτίζεται κάπως το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Γιατί ο Ερέρα μίλησε για ένα αριθμό 24-25 ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι και στους 27 να φτάσει δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά να μην ξεφύγει πλέον, νομίζω, πάνω από τους 27. Τώρα πώς έχουμε. 26. Εντάξει, τι θες. Ναι, αλλά αν έρθει χωρίς αυτούς που έρχονται. Ποιος? Και χωρίς το Μελέτζε. Αυτός βάλ... που είναι. Και αν βάλεις και το Χατζηδίμπα που είναι πιθανό να έρθει. Αυτό τι είναι πάλι ο Χατζηδίμπας. Χατζηδίμπας. Το έχουμε γράψει και την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, δεν σου λέω. Θα υπογράψει πραγματικό. Και οι δύο οι μικροί δεν θα είναι. Είναι επένδυση στο μέλλον η συγκεκριμένη. Και οι δύο οι μικροί που θα υπογράψει του μετά στου 26. Και αυτοί θα είναι στο ρόστερ, αλλά αυτοί θα. Εντάξει. Θα είναι πολύ δύσκολο πλέον να πάρουν ευκαιρίες. Δεν σου λέω ότι δεν θα πάρουν και θα παίρνουν νομίζω κυρίως παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα. Δεν θα πάρουν. Θα είναι στις αποστολές για το κύπελο. Ναι, εκεί ίσως πάρουν μια ευκαιρία. Ανάλογα με τα αποτελέσματα. Στο κύπελο. Εκεί ίσως πάρουν μια ευκαιρία. Στο κύπελο που θέλω να θα το σηκώσω, θα παίξει ο Μπακούτσης και ο Μπακαλιάδης. Καλά, μην βιάζεσαι. Περίμενε. Εντάξει, θα το σηκώσω. Βήμα-βήμα. Δεν είμαι κυπελούχος 18-19. Βήμα-βήμα. Για άλλους είμαστε πρωταθλητές 18-19. Είναι αυτοί που είναι μόνιμα τον Άβδο. Αλλά δεν θα είμαι. Αλλά ισχύει καταρχήν. Θέλω μια ερώτηση να κάνω. Τώρα το θυμήθηκα. Ναι. Το έγραψα κιόλας δηλαδή. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ποιο? Ότι. Να μας απαντήσουν λίγο. Δεν μπόρεσα. Παιδιά, ότι? Να μπω στη διάβγεια τώρα και να το ψάξω. Πρέπει δύο μέρες να μην κάνω τίποτα άλλο. Απλά ρωτάω εγώ να μας πείτε εκεί στη Δράμα, στο Δοξάτο Δράμας. Ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ ονομάστηκε Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων ΠΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Δράμας και πήρε δωρεάν από το Δήμο Δοξάτου δημοτικό κτίριο για να στεγαστεί. Εξαιρετικά. Με απόφαση του Δημάρχου εκεί πέρα. Ωραία πράγματα. Ισχύει αυτό, ρωτάω. Είδα να κυκλοφορεί ένα έγγραφο, βέβαια δεν είδα υπογραφή, αλλά είδα, μου λένε ότι είναι από το Διάβια κτλ. Ισχύει τέτοιο πράγμα. Αν ισχύει, να πω κάτι στα παιδιά του Super 3, ότι είναι χαζί. Πάνε πλήρωσαν εκεί, μαζεύανε λεφτά, κάναν χορό, δωρεές από εδώ, από εκεί, παιδιά βοηθήστε, περνούσαν με τα κουτιά να ρίχνουμε 5 ευρώ μέσα και 10 ευρώ για να πάει να στεγαστεί ο σύνδεσμος, για να είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος κτλ. Πήγαν, αγοράσανε, βάψανε, φτιάξανε προσωπική εργασία εκεί για να κάνουν σύνδεσμο, ενώ μπορούσαν να πάρουν κούτρα από το Δήμο. Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είστε χαζοί εκεί στο Super 3. Πάτε, πληρώνετε και αγοράζετε σπίτια, χώρους και τα λοιπά και στεγάζετε και δίνετε λεφτά. Κάντε ένα αίτημα στο μπουτάρι. Αβαφτιστείτε πολιτιστικό σύλλογο Super 3 για την προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού και θα σας δώσουμε ένα δημοτικό κτίριο. Τι πράγματα είναι αυτά. Επίσης, ως λίπερο εδώ, θα ήθελα να πω εδώ στη διεύθυνση μέσα. Προάγουμε τον πολιτισμό. Θέλουμε κι εμείς ένα δημοτικό κτίριο. Όλα πάω τάρι, τελείω. Δεν χρειαζόμαστε δημοτικό μη. Κρατικό. Κρατικό θέλει το Λαμπαουτάρης. Ένα κρατικό κτίριο, όχι δημοτικό. Ολοκληρώσαμε τα του ποδοσφαίρου. Με τη φανέλα ποιο θα έχουμε τελικά. Τι. Με τη φανέλα μπροστά ποιο θα έχουμε να διαφημίζεται. Ο Λαμπαουτάρης. Στο ποδοσφαίρο. Γιατί όχι. Ο Λαμπαουτάρης τελικά. Φανελάρα που έχω στο προφίλ μου. Μπορώ να πούμε στο μανίκι. Όχι. Τι. Στο μανίκι όχι. Με τη φανέλα που έχω στο προφίλ μου, ρε φίλε. Αυτοί θα είμαστε. Θα έχω τη Στοίχημαν. Αν θα έχεις τη Στοίχημαν. Θα έχω τον ΟΠΑΠ. Αν θα έχω τον ΟΠΑΠ. Ναι. Τι άλλο, πες κι άλλα. Θα έχω μήπως μια άλλη στοιχηματική εταιρεία. Θα έχεις μία που θα πραγματεύεται το στοίχημα. Ξεκάθαρος. Τώρα, θα έχει τον ίστο τέλος. Θα πηγαίνουμε σε αυτή. Ή θα είναι... μια συμβουλή στοιχηματισμού. Ή μήπως
θα είναι δίκαιη στο στοιχηματισμό. Τις είπα και τις τέσσερις, αν τις καταλάβατε. Γι' αυτό θα πάω τώρα στο διάλειμμα, γιατί χρωστάμε κιόλας. Πας τώρα στο διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε σύνδεση με, για το παιχνίδι του Ηρακλή, με τον Μακεδονικό, με τις συνθέσεις. Και έχουμε και άλλα πράγματα για να σας πούμε, γιατί έχουμε μια-δυο ακόμα πληροφορίες που θα σας μεταφέρουμε από το ρεπορτάζ του Άρη. Για πάμε. Εδώ μας επιστρέψαμε στα 34 λεπτά μετά από τις 6. Λίμπερο 107,4 All About Άρης On Air. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Ωραία, ανοίγω γραμμές, δεν πειράζει. Φίλε, ανοίγω γραμμές. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια για τους φίλους του Άρη που θέλουν να βγουν να μιλήσουν για Τιάγκο Ντίας, για Πέδρο Βίτορ, για Σιώπη Μαρτίνες. Ο Αύγουστος μπορεί να τελειώνει, αλλά με τα γραφικά έχουμε ακόμα να περιμένουμε πολλά. Άμα θέλετε και έχετε όρεξη να τα συζητήσουμε, εδώ είμαστε και ανοιχτές είναι οι γραμμές μέχρι και τις 7. Για Αγγέλου που τον ακούσατε φυσικά νωρίτερα, να μιλάει εδώ πέρα στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή All About Άρης On Air. Τον Air θα την κάνω την εκπομπή. On Air. All About Άρης On Air. Έχουμε τον πρώτο φίλο Δημήτρη. Ωραία, πάμε στον πρώτο φίλο. Παπαδόπουλε. Ναι. Άξο. Δεν μου λες πόσα εισιτήρια κοπήκανε μέχρι τώρα περίπου. Διαρκείας. Ναι, ναι. Η ΠΑΕ Άρης είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Η Βίβα. Ε? 325-001. Η ΠΑΕ Άρης πρέπει να σας το πει αυτό. Ρε Χρήσανθε, εγώ είμαι από την Οικομίδια. 10 εισιτήρια πήραμε εμείς από δώρε. Ωραία. Τι κάνουν οι άλλοι. Ποιοι, εκτός Οικομίδιας. Εκτός Οικομίδιας. Θα το δούμε. Δεύτερη αγωνιστική με τη Λάρισα θα δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Δεν μου λες, αυτά τα παιδιά που λες να πούμε από το Ολυμπιακό είναι σίγουρα. Όχι. Δεν είναι ακόμα αφού σίγουρα. Αφού το είπα ότι δεν είναι σίγουρα. Α, έτσι. Έγινε ρε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσείς. Έχουμε άρα έχουμε 10 διαρκείας από την Οικομίδια. Ναι. Αν πάμε αναλογικά με τον πληθυσμό, στο μάτς με τη Λάρισα θα έχουμε 25.000 κόσμο. Δεν χωράει τόσο. Να βγάλουμε καρικλάκια για να αρχίσουν να χωράνε. Λοιπόν, ανοιχτές παραμένουν οι γραμμές μέχρι και τις 7. Έχουμε τίποτα άλλο φίλε να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ. Άνοιξες γραμμές 7 παρά 10. Δεν πειράζει. Παρατέταρτο. Δεν μπορείς να πεις 10 λεπτά δηλαδή ρεπορτάζ. Παρατέταρτο. Να πεις ότι ξεκινάει το γυναικείο βόλι στο Ανατόλιο 7 η ώρα. Να πάνε όλοι. Χαμός. Ρεπορτάζ ποδοσφαίρων αυτό. Το γυναικείο βόλι φέτος φίλε. Ναι, ναι. Είναι modeling. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Πρέπει να φέρουμε την ομάδα στο Σερβίδα, τι πώ τη λέει τη Σερβίδα. Σ' αρέσει, ε. Σερβίδα, πώ τη λένε αυτή. Η Τζούριτ. Όπως και να λέει, η Τζούριτ θα κάνουμε. Τζούριτ. Μάλιστα. Δυνατό είναι το τμήμα. Δυνατό. Θα ασχοληθούμε. Μέσα στη χρονιά θα ασχοληθούμε και με τα θέματα του ερασιτέχνη. Και ειδικά μετά από το γενικό βόλιο που έχουν ανθρώπους που βάζουν χρήματα από την τσέπη τους και κάνουν μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Ειδικά στο γενικό βόλιο. Μετά όσα βλέπουμε γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Για το ποδόσφαιρο, νομίζω τα καλύψαμε πάνω κάτω. Για δεκάδα. Είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε. Θα δούμε ενδεχομένως αν και στην απογευματινή προπόνηση εφανερώσει ωραία κάποιες από τις σκέψεις του. Εγώ πάντως αυτό που έλεγα και χθες, δεν νομίζω ότι η ενδεκάδα που θα δούμε με τη Λαμία θα έχει πολύ μεγάλες διαφορές από αυτή που είδαμε κόντρα στον Μπας Γιάννα το περασμένο Σάββατο. Και η ενδεκάδα θα πάει ανάλογα και με τον αντίπαλο και αφού τον μελετήσει ο Ερέρα μαζί με τους ποδοσφαιριστές και κάνω μια ανάλυση κιόλας. Έχοντας και την έκθεση του Τόλου Τερζή. Ο Πάκο Ερέρα για την Λαμία. Μια Λαμία που λίγο που την μελέτησα και εγώ λίγο και την είδα και με ρώτησα τα λοιπά, νομίζω ότι θα σε χτυπήσει στον αέρα. Και εκεί θα πρέπει να προσέχεις λίγο. Αύριο στις 4 παρουσία στο ανδρικό βόλι στο Μέγαρο. Θα είναι εκεί ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Στο Αλέγκρο θα είναι, όχι στο Αλέγκρο. Να ξέρετε τι λέτε. Ναι. Φίλοι μας στο Αλέγκρο. Θα είναι και ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Πολύ ωραίο μαγαζί να πας. Και φωτογράφο θα έχουμε για να δει και ο κόσμος φωτογραφίες κτλ. Και αν μπορέσουμε, ενδεχομένως θα έχουμε και μια συνεντευξούλα αύριο και από το Αλέγκρο. Για το φίλο που ρωτάει, γιατί ο Άρης δεν είναι στις ομάδες που πήραν άδεια στο ποδόσφαιρο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να του πούμε ότι ο φάκελος του Άρη, όπως και άλλων τεσσάρων ομάδων, τώρα δεν θυμάμαι ποιες είναι απ' έξω, θυμάμαι σίγουρα ότι είναι ο Όφη, δεν εξετάστηκαν σήμερα. Γιατί συνεδριάζει πάλι η Επιτροπή την Παρασκευή. Και θα τους εξετάσουν την Παρασκευή τους υπόλοιπους. Έχοντας και τα τηλεοπτικά πλέον μέσα. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν εξετάζουν βιωσιμότητα αυτοί. Αυτοί εξετάζουν το κατά πόσο οφείλει χρήματα δεξιά και αριστερά. Ο Άρης δεν έχει θέμα. Ο Άρης δεν έχει θέμα. Όχι δεν οφείλει. Οφείλει χρήματα, αλλά είναι διακανονισμένα τα χρήματα που οφείλει. Και κάποιους ποδοσφαιριστές που φεύγουν τώρα
Ο Μπούργκος, παραδείγματος χάρη, κάνει τώρα διακανονισμό για να πληρωθεί τα χρήματά του. Πλέον όμως έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι κτλ. Το γεγονός ότι έχει τηλεοπτικά. Δηλαδή, πες ότι δεν συμφωνείς. Του κάνεις μια εκχώρηση το ποσό που οφείλεται και τελείωσε η υπόθεση. Σημαντικό. Δεν έχεις θέμα. Ποιος θα πρωτοπάρει από αυτά τα τηλεοπτικά? Τι, ρε φίλε, σιγά. Όχι, εντάξει. Είναι ένα εύκολο τρόπο. Όπως σου λέω, χρωστάς γύρω στο μισό εκατομμύριο σε παίκτες δεξιά-αριστερά. 400 με 500 χιλιάρικα είναι πολύ χοντρικά το λέω. Μπορεί να είναι 300, μπορεί να είναι και 550. Δεν το ξέρω. Κάπου εκεί. Είναι κάπου εκεί πάντως. Άμα πάρεις 2,4, τι ποιος θα πρωτοπάρει? Και μένουν άλλα 2 εκατομμύρια περίπου. Γιατί είναι τηλεοπτικά όμως. Ξεκίνησαν και οι εργασίες σήμερα, να το αναφέρουμε, γι' αυτό είναι σημαντικό στο Βικελίδης. Μπορείτε να δείτε και τις σχετικές φωτογραφίες στο Λαμπαουτάρι, στις οποίες ανέβασε η εταιρεία του κ. Παζαρτζίδη στα social media. Όσον αφορά την ανακαίνιση, τα αποδυτήρια σε πρώτη φάση θα γίνουν έργα και σε άλλους χώρους του κηπέδου και στους χώρους υγιεινής και στα δημοσιογραφικά. Μας αφορά εμάς λίγο παραπάνω, βέβαια. Και στα δημοσιογραφικά, ναι. Πόσο ξέρω, θα γίνουν και εκεί κάποια πραγματάκια. Φαντάζομαι σίγουρα θα μπουν καινούργιες τηλεοράσεις πάνω. Ναι. Ο κ. Παζαρτζίδη είδε ότι είπε για 10 χρόνια. Πρέπει να πω ότι με λύπη μου διαπιστώνω ότι κάποια πράγματα που είχαν γίνει τότε που τα είχαμε κάνει για το Europa League, ναι, και μιλάω για το 10, έγιναν τότε το 10. Ας πούμε στο Κλειάνη της Βικελίδης η ηχητική εγκατάσταση, τότε θυμάμαι με τον φίλο μου τον Πέτρο Γαβριλίδη είχε γίνει η ηχητική εγκατάσταση. Οι καρέκλες είχαν έρθει, αυτές που έχουν τα δημοσιογραφικά, με το που έχεις να βάζεις και το χέρι σου να γράφεις άμα θες. Ναι, πάρα πολύ. Το 8, το 9, είχαν έρθει οι καρέκλες, είχε διαμορφωθεί η αίθουσα τύπου, όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί. Ναι. Είχαν μπει και τα air condition, ακόμα και ο φωτισμός για τις κάμερες, σας λέω τώρα πάρα πολλά πραγματάκια, ακόμα και, πώς λέγεται αυτό, για να μπαίνουν πάνω οι κάμερες, το σκαλοπατάκι αυτό τέλος πάντων. Το πάλκο. Και επίσης είχαν γίνει και αυτά τα οποία είχαν γίνει στα δημοσιογραφικά, από την είσοδο που ανεβοκατεβαίνεις από κάτω, μέχρι από πάνω, και βέβαια είχαν μπει και δύο τηλεοράσεις. Στην πορεία των ετών η μία κομματιάστηκε, τη μία την κλέψανε, την τηλεόραση, όπως κλέψαν και όλες τις τηλεοράσεις μέσα από τις σουίτες. Και κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα έχουν την φθορά που έχουν κάποια πράγματα που 9 χρόνια πριν φτιάχτηκαν. Καλά, είναι φυσιολογικό. Σκέψου τα αποδυτήρια που φτιάχτηκαν πριν 15 χρόνια. Είναι ντροπή. Παλιά. Είναι ντροπή για τον Άρη. Όχι, στα αποδυτήρια η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Είναι ντροπή για τον Άρη. Και έπρεπε να γίνει σίγουρα και από εκεί να ξεκινήσουν και σωστά ξεκινάνε. Και λέω επίσης το εξής. Επειδή είδα και κάποιες φωτογραφίες που έβγαλε ο κ. Παζαρτζίδης στους εξωτερικούς χώρους του Βικελίδης, από μπροστά που λέει το Άρη Σεψή κτλ. Εκεί παρεπτόντως έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τμήμα το kickboxing, ναι, που έχουν πάρει το χώρο εκεί μπροστά και τον έχουν διαμορφώσει ωραία. Δηλαδή περνάς και είναι ωραίος ο χώρος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Και θα πρέπει να διαφυλαχθεί, να βρει έναν τρόπο ο κύριος Καρυπίδης και ο Εραστέχνης Άρης να περιφράξουν το γήπεδο. Δύσκολα, χρήσα, δεν μπορείς να περιφράξεις το γήπεδο. Πώς θα το περιφράξεις, να βάλεις κάγκελο γύρω να γύρω. Να βάλεις κάγκελο, ναι. Αυτό. Να βάλεις κάγκελο. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια περίφραξη του γήπεδου πάνω και στην Παπαναστασίου εκεί πέρα. Και τα ειδικά στην Παπαναστασίου πρέπει, ναι. Στην Παπαναστασίου και κάτω και πάει και παντού. Τι είναι τόσο δύσκολο να μπει ένα κάγκελο ώστε να μπορέσει να βάλει και έναν άνθρωπο security πάνω και ένα κάτω και να έχει ήσυχο το κεφάλι σου? Security, από όσο μας έχει πει ο κ. Παζαρτζίδης, θα μπει κάτω στην αριθμίνη. Κάτω τι να κάνει, βόλτες μπροστά εκεί? Θέλει κάγκελο. Θέλει είσοδο των γραφείων. Θέλει κάγκελο στα γραφεία για να βγει στα γραφεία, ρε φίλε. Τα φτιάχνουν. Και πάνε 5 μαμούχαλοι όπως πήγανε κάποιοι και βάζαν τραγούδια κτλ. Και γράφουν συνθήματα. Γιατί θα το κάνουνε. Να. Τι θα κάνεις? Και η μαμούχα δεν βάζω μόνο δικούς τους, βάζω και δικούς μας. Ναι, με τα γκράφιτι και τα λοιπά. Άλλο το γκράφιτι. Άλλο αυτό που το ωραίο που έχει γίνει έξω από τη θύρα 3. Άλλο ωραίο αυτό. Το γκράφιτι το δέχομαι. Ναι, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε με όλο την τρέλα που έχουν κάποια παιδιά για τον Άρη και τα λοιπά. Δεν γίνεται να παραγράφεις απ' έξω. Σότος 3. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι άλλο να κάνεις ένα ωραίο γκράφιτι και νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις και σε συνεννόηση. Δηλαδή, πού πάει ο Super 3 έξω από τη θύρα 3, πολύ ωραία. Ένα ωραίο γκράφιτι Super 3 εκεί πέρα κτλ.
ποιοι πάνε στην ένα, οι ιερολοχίτες ή το Club 14. Ένα ωραίο γκράφι. Θα το γουστάρουν κι αυτοί. Κι άλλο ο κάθε ένας να πηγαίνει και να γράφει στον τοίχο. Αυτά είναι μια άλλη κουλτούρα. Είναι μια κουλτούρα του 80 αυτά τα πράγματα. Πλέον έχουμε προχωρήσει μπροστά. Αλλά αν δεν μπει κάγκελο γύρω-γύρω, δεν θα γίνει τίποτα. Κάγκελο. Μπαίνεις, ανοιχτό εκεί μπροστά στην μπουτίκ πόρτα, στη γωνία στον εραστέχνη πόρτα, αριστερά εκεί στην τρία πόρτα. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Όλα τα γήπεδα, μα όλα τα γήπεδα έχουν περίφραξη. Πάνε στην Τούμπα. Μην κοροϊδεύουμε μόνο. Πάνε στην Τούμπα να πεις. Πάνε. Δεν γίνεται. Φυσικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Φυσικά δεν γίνεται. Αυτά. Μάλιστα. Είναι παρεμβατική η εκπομπή. Έτσι πρέπει. Και να ξέρει, θα λέει διάφορα πράγματα. Όχι μόνο τα τετριμένα. Έτσι. Ο Μπαράλες έβαγε κόκκινη, αλλά παίζει κανονικά. Ναι. Για το φίλο που ρωτάει. Γιατί δεν ήταν επίσημο, αλλά δεν ήταν διεθνές. Φιλικό. Γι' αυτό. Γι' αυτό και έχει δικαίωμα συμμετοχής και νομίζω ότι θα είναι και στην 11η Αθηναίος, ο οποίος από χθες κιόλας έδειξε. Έδειξε τις σκέψεις του για το πώς θα κατεβάσει την ομάδα κοντρά στον Άρη. Και νομίζω ότι η 11η που θα διαβάσω τώρα δεν έχει και πολύ. Μπορεί να είναι και η ίδια ακριβώς που θα δούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Αν και είναι αρκετά νωρίς ο Ερέρα, κρατάει περισσότερο κλειστά τα χαρτιά του. Και χθες δηλαδή δεν έκανε οικογενειακό διπλό. Αυτές οι γνωστές ασκήσεις που είδες και εσύ στην Ολλανδία, τρεις ομάδες των 7 και τα παιχνιδάκια σε μικρό χώρο έκανε. Μόνο που είναι ο Πλιάτσικας για την Λάμια μέχρι στιγμής και πιθανή δεκάδα, αν και αρκετά νωρίς, είναι με Σαράνοφ, Ασίγμπα, Αναστασιάδη, Ατζέτζο, Μπουλούλη, Δημούτσο, πολύ τρέξιμο στο χώρο του κέντρου και είναι Σαράνοφ, Ασίγμπα, ναι. Αναστασιάδης, ναι. Ατζέτζο, ναι. Μπουλούλης, Δημούτσος. Ο Δημούτσος είναι πολύ τρέξιμο στο χώρο του κέντρου. Αυτό αναφέρει το σκάουτερ. Αν χάσω το κέντρο από τον Δημούτσο και τον Μπουλούλη, να πάνε να παραδώσουν όλα τα δελτία τους. Άντρονι, Κεπστάιν, Τσούκαλος, Μπερτόλιο και Μπαράλες. Άσε μας μωρέ. Είναι μια πιθανή δεκάδα. Άσε μας τώρα. Ο Μπουλούλης και ο Δημούτσος τρέχουνε. Πάλι πάνε βασικά. Μπορείς να ρεμίσεις λίγο. Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ να ρεμίσω όταν πέφτει το στάνταρ για τον Άρη. Ποιος Δημούτσος. Μπασά. Μπασά. Έτσι και δεν τον κάνεις μια χαψιά. Παρέδωσε φίλε, πάρ' το διαβατήριο, πας στην Εθνική Αλβανίας. Ρε πάτε καλά ρε. Ο Πουλούλης και ο Δημούτσος. Ηρέμησε. Δεν παίζω β' εθνική. Ηρέμησε. 150 και 200 δίνω. Το φαβορεί ότι είσαι πρέπει να το αποδείξεις μέσα στο γήπεδο φίλε. Τι λέω τώρα. Αυτό. Μέσα στο γήπεδο θα πω δεξιά. Ναι. Μπες και πάρεις. Συγγνώμη, αλλά με ποιο παίζω απέναντι. Έχω το Μαουρίσιο και το Βέρμπλουμ. Ναι, είναι καλοί παίκτες αυτοί. Εμένα να σου πω κάτι. Λιγότερο με φοβίζει ένα μάτς με ομάδες επίπεδο όπως ο ΠΑΟΚ παρά αυτά τα παιχνίδια. Τα οποία για μένα είναι ύπουλα και επικίνδυνα. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος Ντούσαν Μπάγεβιτς, οι στόχοι σου ως ομάδα δεν τους πετυχαίνεις μέσα από τα ντέρμπι, μέσα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παίζουν τον Μπάγεβιτς. Τους κάραμε. Αυτά πετυχαίνεις στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι. Γιατί κοιμήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Και χάσαμε τον τελικό εδώ μέσα. Εκεί σίγουρα. Αυτό το πετυχαίνεις στα υπόλοιπα παιχνίδια. Κοιμήσει. Ήμουνα μέσα. Κοιμήσει. Στα επίσημα. Και εμείς μέσα είμαστε και κλαίγαμε. Στα επίσημα κιόλας. Κοιμισμένε. Χρονιά Πανελληνίων. Έδινα μάθημα, θυμάμαι την ελληνικά. Τα πετυχαίνεις στα υπόλοιπα παιχνίδια. Καλά, τώρα θα σου πω κάτι. Ο Μπάγκεβιτς ως προπονητής. 72.000 κόσμο έχω, ρε φίλε. Στο γήπεδο. 72.000 κόσμο τρελαμένο. Άργησε να βάλει το Ζεντίλ, φίλε. Γι' αυτό. Άργησε να το βάλει. Διακοπές ήταν Ολυμπιακός. Έτσι είναι. Εντάξει. Και εμείς... Να πετυχαίνεις ο μεγάλος Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Ήταν. Να! Προπονητάρα. Ναι, άξι. Καλά. Προπονητάρα ήταν. Ας μην ήταν ο Μπουρουτζίκας με τον Περσία, θα σε έλεγα εγώ. Τα έχεις Περσίας. Τι ήτανε. Άλλαξα αυτό που έλεγα ότι θα κάνω τη Δευτέρα και θα κάνω αυτό που έλεγα ότι δεν θα κάνω. Τι? Δεν σου λέω όμως τι. Ήτανε με τέτοιο. Τι? Είναι αλληγορικό. Άλλαξε αυτό που έλεγε ότι θα κάνει τη Δευτέρα. Και θα κάνω αυτό που έλεγα ότι δεν θα κάνω. Λοιπόν, μόλις φύγουμε εμείς, θα έρθει Παύλος Ραπτόπουλος. Θα έχουμε συνδέσεις για το παιχνίδι του Ηρακλή. Τι ήταν, 1-0 κέρδισε ο Μακεδονικός. Ε? Ναι. Έσφιξε τη γροθιά του Παύλος. Ποιος Παύλος? Για την Εβραία. Πολλά αντρώπια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Σε λίγο εδώ Δημήτρης θα φτιάξει Αγγέλου ηχητικό
Όσοι δεν τον ακούσατε νωρίτερα, να τον ακούσετε. Λέει πολύ ωραία πραγματάκια και πάντα το μιλάει ο Βαγγέλης Αγγέλου, λέει ωραία πραγματάκια. Το ζήτημα είναι να δούμε και στο γήπεδο ωραία πραγματάκια, όπως ευελπιστούμε. Και θυμίζω ότι την Δευτέρα θα ακούσουμε και τον κύριο Γουλιέλμο στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του Λίμπερο.